ακούσεις 5 λεπτά. Στο και αν ακούσεις 5 λεπτά. Λίπερο κάθε μέρα, ρε φίλε. Αν ακούσεις 5 λεπτά. Έλα, ρε φίλε. Καθημερινά. Θα σα πει να δει το Λίπερο πέσει. Έχει 2 ώρες άρι, ρε φίλε. 2 ώρες. Από τις 24 ώρες τη μέρα, 2 ώρες πέσει. Γιατί έχει πάω κανένα να τρελάσει. Έχει πάει. Άσε με, ρε φίλε. Έχει οπαδική εκπομπή. Άστο. Να καταλάβω. Άξε. Δεύτερη, άκουσα. Δύο παίζουνε στο Λίπερο. Τώρα πάω Τάρι και το πάω 24. Εγώ ξέρω ότι αν ακούσει. Υπήρχαν και οι ασπρόμενε πτήσει που τη σταμάτησε η διεύθυνση. Δεν κάνω τώρα. Πάω Τάρι και όσο και απαλέψαμε να διαβάσουμε αυτή την πετυχημένη εκπομπή. Τρούλινγκ. Εκεί που είναι ο Άρης, πρώτα φταίει ο Άρης. Εμείς δεν λέμε ότι φταίνε το μεγαλύτερο μερίδιο, το έχουν οι εφημερίδες. Αλλά πρώτα φταίει ο ίδιος ο Άρης. Ναι. Οι παραγοντές του, ο κόσμος του, όλοι. Ο καθένας έχει το μερίδιο ευθύνης του. Πρώτα φταίμε εμείς. Αυτό όμως δεν αναιρεί σε τίποτα το ότι όταν ο Άρης κινδύνευε, όταν ο Άρης ήταν με το ένα πόδι 1,5 β' εθνική κέντρο και τα χαστούκια, τα διαιτητικά, όλα τα ραδιόφωνα τις πόλεις ή εφημερίδες δεν πίεζαν τίποτα, δεν έκαναν τίποτα. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Αυτό ισχύει για άλλες. Να σου πω λίγο κάτι. Δεν ισχύει. Για να ρίξουμε λίγο το στόνο. Δεν ισχύει. Τι άλλο. Δεν ανεβάσαμε και του στόνου. Τι έγινε με τη Μενεγάκη. Τι έγινε. Η Ντούβλη την κυνηγούσε, ήθελε να τη φάσει σοκολατάκια πιο παλιά. Ποια να. Πριν γίνει πρωτοστάρι, Ντούβλη, τη Μενεγάκη. Εγώ τι είμαι πρωτοστάρι. Δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι έγινε με τη Μενεγάκη. Συνεργάνε κάτι. Και ψάχνουν εξώδικα με εξώδικα. Δεν φαίνεται όμως. Τι έγινε με την όμορφη ξανθιά. Η όμορφη ξανθιά. Ναι, παιδιά, ο Ραπτόπουλος με ποια τηλεπερσόνα είναι ολόιδιος. Ολόιδιος, το έχω βρει εδώ και ώρα. Σταμάτα βρε. Σταμάτα βρε. Σταμάτα βρε. Η Μενεγάκη την είδε φίρμα. Εντάξει. Είναι φίρμα. Δεν με ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Η βασίλισσα της αυτινής ζώνης είναι, θα σου πω εγώ τι είναι. Η Μενεγάκη πήγε το πρωί, 7.30 ώρα είχε... Δεν ξέρω τι έγινε, πες μου να ξέρω. Η Μενεγάκη αποκλείεται να ανασχοληθεί με εσάς. Η Μενεγάκη πήρε εισιτήριο να πάει στη Ραφίνα 7.30 ώρα, φύγει με το πλοίο, με πάει το πλοίο. Στην Άνδρο. Ναι. Πού να πάει? Στην Άνδρο, στον Ματέο. Από Ραφίνα πας Άνδρο. Ναι, τη Ραφίνα, το σωσία του Καλαφάτη, του δικού σας. Μην τα ξαναλέει. Πήγε εκεί. Άρχισε να ξυπνήσει γιατί στα 46. Στα 46. Και περιμέναμε ο πλοίαρχος, ο Βλάξ. Και ο λιμενάρχης. Ο Βλάξ. Περιμέναμε και οι 400 βλάκες. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος που ήταν επιβατικός στο πλοίο. Ναι. Μάλιστα. Το ξέρεις το ρητό που έλεγε η γιαγιά μου η Ζαμπέτα. Δεν είναι σωστό. Ναι. Η γιαγιά μου η Ζαμπέτα έλεγε. Ό,τι ισχύει για τον ένα τον πελάτη. Το μουνί σέρνει καράβι έλεγε. Η γιαγιά μου η Ζαμπέτα. Η γιαγιά μου η Ζαμπέτα έλεγε στα εκείνα χρόνια το μουνί σέρνει καράβι. Στην περίπτωση της κυρίας Μενεγάκη το μουνί δένει καράβι στο μάλο. Ε όχι ρε φίλε. Δεν το δέχομαι. Δένει καράβι. Το ακινητοποιεί το καράβι. Γιατί το θέμα μας δεν είναι Μενεγάκη. Όλοι οι άλλοι που ήταν στο πλοίο κάνουν μία μήνυση. Τι μήνυση ρε. Τι μήνυση. Πάρει το τζιπ, το σηκώνει και το πετάει στη θάλασσα. Να πάρει. Μπορώ να πάρω θέση για του συμβάντε. Να μπορώ να κάνω γιατί το πλοίο δεν μπορούσε να είναι ντροπιαστικό. Καταρχήν για τον κυβερνήτη, για τον καπετάνιο. Καπετάνιο είναι αυτό. Καπετάνιο του πλοίου. Ο πλοίαρχο να μην σηκώσει άγκυρα και να φύγει επειδή ενδεχομένω να τον πήρε κάποιο που δεν ξέρω τι φάση είχε. Γιατί ο Κοσμάκης ο απλό που έχει τα ραντεβού του που του περιμένουν στο άλλο το λιμάνι. Ο Φουγκαράς. Που πληρώνει. Δεν είναι κανένα κορόιδο να κάτσει 3/4 για να περιμένει ένα άτομο. Μάλιστα. Και από μόνη της η κυρία Μενεγάκη, αν πραγματικά γίνει αυτό, έπρεπε να πει: κύριε, εγώ άργησα, εγώ φταίω, φεύγει το καράβι. Εγώ έχω τη δυνατότητα να δώσω λεφτά γιατί είμαι μαρουλάτη και να πάω με αεροπλάνο. Μαρουλάτη. 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 Το έχω πει, φίλε! Το έχω βάλει στην εκπομπή αυτό, ναι, ούκο τσάμε. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα. Πε μα τώρα τρέγια. Για τα σπορ του Βορρά. Τα σπορ του Βορρά γιατί κλείσαμε. Τα εκατομμύρια των οπαδών του ΠΑΟΚ δεν στήριξαν το σπορ του Βορρά. Λοιπόν. Λοιπόν, μα που έκλεισε μια επιχείρηση και μια άλλη διάφορα. Άλλο ένα μύθο για το λαό του ΠΑΟΚ, κύριε Τρέγια. Καταρχήν, παιδιά. Νίκο Κούρκουλο, ζωή Λάσκαρη, ο κατήφορο. Συνεχίζεται ο κατήφορο. Λοιπόν. Και τα αυτό και εγώ και θα σου δώσω την κλωτσιά από ό,τι αγωνιστική. Και τα έχουμε και. Έρχονται, έρχονται. Ένα αυτό και ένα πόση τούμπα από 15, 30, 25, 40 χιλιάδες. Μήνα 2-3 χιλιάδες άτομα. Αυτό άμα. Καταρχήν είναι λυπηρό. Μια τέτοια ιστορική εφημερίδα. Μην κλάψει. Και να μένουν και άνθρωποι στον δρόμο, έτσι. Μην κλάψει. Που έχει μεγαλώσει γενναίες και γενναίες. Οπαδών του ΠΑΟΚ. Όχι μόνο οπαδών του ΠΑΟΚ. Της οπαδικής, της οπαδικής Θεσσαλονίκης. Α, και Αργιανούς μεγάλους. Πρώτα απ' όλα είναι λυπηρό για τους εργαζόμενους. Γιατί σε δύσκολους οικονομικούς κινδύνους χάνουν τη δουλειά τους πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Ενδεχομένως από κάποια μορφή κακοδιαχείρισης. Απλήρωτη ήταν. Αυτό εννοώ. Ενδεχομένως δεν πήγαινε καλά και η εφημερίδα και όταν δεν πάει καλά μια εφημερίδα. Την αποκλειστική ευθύνη την έχει ο διευθυντής της εφημερίδας, ο αρχισυντάκτης κτλ. Ο Βασιλόπουλος,
Δεν ξέρω ποιο είναι. Έριξε δεν ξέρω, ειλικρινά. Το καράβι εκεί. Δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δεν ξέρω. Και ο λαό του πάω το μεγάλο. Γιατί σπορ του Βορρά έχω χρόνια να πάρω. Ναι, γενικά εφημερίδα δεν παίρνω. Γενικά. Τώρα από εκεί και μετά, αν θέλετε να το παρελύσουμε ότι μαζί με την πορεία του ΠΑΟΚ, τη φετινή τραγική, κάκι στην πορεία που υπάρχουν οι πέτοι για αυτή την πορεία, έκλεισε και η εφημερίδα, εγώ το διαχωρίζω. Είναι άλλο το διαχειριστικό κομμάτι μιας εφημερίδας στην οποία ενδεχομένως να γίνει μια μορφή κακοδιαχείρισης και να πέτυχε, και άλλο το αγωνιστικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Τώρα, για την Τούμπα. Η Τούμπα που άδειασε. Η Τούμπα άδειασε. Αυτά τζόγου λέγε εμείς, η Τούμπα άδειασε. Γιατί δεν παίζει ο Άρης στην Αλφα Εθνική. Ο κόσμος ξυπνάει σιγά σιγά. Βολεύτηκες με το. Ένα κόσμο ξενερωμένο. Βολεύτηκες με το μόνο στην πόλη και άλλαξε την πολυθρόνα σου. Αυτό ρωτάω. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Θα πει και την αλήθεια. Πραγματικό λόγο τάσου. Ποιο πράγμα. Η απουσία του Άρη από την Αλφα Εθνική. Λοιπόν. Η απουσία του Άρη από την Αλφα Εθνική έδιωξε τον κόσμο από το γήπεδο. Έτσι. Άλλο να έχει έναν αντίπαλο τεράστιο. Είναι πολύ έναν αντίπαλο που κατεβάζει 25.000 στην Αθήνα για πλάκα. Του πότε έτσι. Είναι σωστό. Α, είναι το 10. Ο Νίκος είναι σωστό αυτό που λέει και η απουσία του Ηρακλή. Και η απουσία του Άρη και του Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι σημαντικό. Ωραία, σαμπαντά. Είναι, όχι, εντάξει, τώρα μιλάω για ομάδες που τα τελευταία χρόνια είναι στην Αλφαδική, άσχετα αν έχουν οδηγηθεί και άλλες χρονιές στη Β' κατηγορία και ο Ηρακλής έχει ξαναπέσει. Πάλι με την δικαστική απόφαση και με το χεράκι σου. Συγγνώμη για τους φίλους, συγγνώμη για τους φίλους που ονομάζω Ηρακλής και δεν λέω όλη την ονομασία. Γιατί η επίσημη ονομασία είναι ΑΕΠ Ηρακλής, έτσι. Βρε και Τούρκης βλάει ρακή μέσα. Εγώ θα έρθω! Έρχομαι! Έρχομαι! Έλα με την όπιση. Η φάπα θα ακουστεί! Και στο κύπελο. Μέχρι το Κίεβο θα ακουστεί η φάπα. Στο κύπελο έκανες γλώσσα και έφαγες μια μούτσα γκόλ, φίλε. Εντάξει. Μια μούτσα γκόλ έφαγες. Έκανες το λάθος, θα κάνεις το 0-1. Δεν θα κάνει ασίστ ο Νουάτσι. Δεν θα κάνει ασίστ ο Νουάτσι. Και τα τρώει όρθιος ο Κυπουρός ο Φώτης. Λοιπόν, σωστό και αυτό, Μάρια μου. Πολύ σωστό. Από εκεί μετά, ένας κόσμος ο οποίος είναι ξενερωμένος. Ένας κόμος ο οποίος νιώθει προδομένος. Γιατί είναι νιώθει προδομένος. Γιατί. Καταρχήν τον Ιβάν δεν τον αγαπήσατε ποτέ. Γιατί δεν ταΐζει κόσμο. Αυτό δεν το λέω εγώ ούτε το εσύ. Λέω εγώ. Το λέει ο κόσμος ο οποίος δεν ταΐζει κόσμο. Με τον ΠΑΟΚ πορεία πρωταθλητισμού. Ο Μέγα TV δεν άνοιξε. 3,5 μήνες ολόκληρου στην κορυφή. Δεν μοίραζε. Έχουμε να το δούμε χρόνια αυτό το πράγμα. Η Τούμπα είχε 7 και 8 και 10 και 12 και 15.000 την καλύτερη. Ναι. Αυτό το λέει και ο κόσμος. Γιατί. Δεν γεμίζει Τούμπα. Υπάρχουν. Δεν έρχεται επαρχία. Υπάρχουν οι πέτοι. Οι πέτοι. Για ποιοι είναι οι πέτοι. Για αυτή την τραγική κατάσταση την οποία βλέπουμε. Παοκάρχες. Παοκάρχες. Ναι. Εγώ θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω μέσα από τη διοίκηση, μέσα από τους παράγοντες. Ναι. Και στο διοικητικό κομμάτι, αλλά και στο αγωνιστικό. Γιατί τι είπε για το κατάλαβα. Τα οποία έχουν γίνει τραγικότατα λάθη. Πάρα πολλοί από αυτούς τους κυρίους. Θα το δείξω. Έχουν βάλει πιο πάνω από τα συμφέροντα του συλλόγου τον εαυτό τους. Ενδεχομένως και την τσέπη τους, γενικά τα συμφέροντά τους, μη λογίζοντας και μην υπολογίζοντας τίποτα. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι γιατί μην γενικολογείς. Και πολύ καιρό, μην και γενικολογείς. Καιρό, τρελιά, κατονόμασε, μην γενικολογείς. Όχι φιλαράκι. Εγώ ξανά τον έδωρα δεν τον κάνω. Ας τον κάνουν αυτοί που τα κονομάνα τον πάω. Εγώ Φράγκο δεν έχω πάρει. Είναι αλήθεια ότι. Μιλάω με γενικότητα όμορφα και ωραία γιατί είμαστε να κάνουμε ένα καλαμπούρι. Μην μας πάρουν και ένα μηχανάκι, ένα μάξι που έχουμε. Είναι αλήθεια ότι. Όμορφα και ωραία, ξέρω τι κάνω. Είναι αλήθεια ότι όταν έκανε στο Σαγοράκι κριτική, σου την πέσανε μέσα σε στούντια και τέτοια και σου πάνε μάμου κτλ. Κάποιοι σκορεμένοι οι οποίοι φύγαν από τη ζωή και τέτοια και κάτι. Λοιπόν, οπαδοί φίλοι του Σαγοράκι, πες τα. Μην πει ονόματα, πες τα. Και πες μας για το Σαγοράκι που το βγάλατε που ευρωβουλευτή. Σας έπιασε τον κόλλο πάλι ο Σαγοράκι. Κάποιες μορφές κακοδιαχείρισης, έτσι θα ονομάσω, ναι. Να μην το πω διαφορετικά, ναι. Ότι γινόταν και πού είναι τα χρήματα και πού πάνε τα χρήματα και πώς διαχειρίζονται τα χρήματα. Ναι. Εντάξει, κάποιες απειλές δεχτήκαμε. Γιατί να δεχτείς απειλές. Δεχτήκαμε κάποιες απειλές, αλλά δεν έγινε τίποτα συνταρακτικό. Ούτε πραγματοποιήθηκαν οι απειλές. Απειλές, για να μην μιλάτε. Εντάξει, και να σου πω κάτι. Στον ΠΑΟΚ εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει δικτατορία. Υπάρχει μεγάλη δημοκρατία και ελευθερία λόγου. Να σου πω, πάρε παράδειγμα τον εαυτό σου. Εσύ είπες στο Αγοράκι κλέφτη. Όταν είχε πάει στο Άγιο Όρος, τότε με την ασφαλιστική. Όχι, δεν είπα εγώ. Δεν κρύβεται. Κλέφτη τον είπε. Όχι. Ρε φίλε, την άκουσα την εκπομπή. Ο παδός έκανε στην εκπομπή. Δεν μας σας τίποτα. Τον είπε, το Ζαγοράκι κλέφτη. Όχι. Όμορφα και ωραία. Και όχι μόνο. Και κανένα δεν σε κάνει τίποτα. Έτσι δεν είναι. Δεν. Άρα λοιπόν η ελευθερία λόγου στην πόλη, ραδιοφωνικά και μέσα στα site και μέσα στις εφημερίδες υπάρχει. Δεν το είπα εγώ αυτό. Υπάρχει. Είπα ότι Κώστα. Κρύβεται στο Άγιον Όρος. Είπε ένας ακροατής. Κώστα. Ναι. Για να μην συλληφθεί. Άκου τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα εντάξει, εγώ δεν το λέω. Εγώ ποτέ ξέρεις δεν πέφτω έξω.
σε αυτά τα πράγματα. Όχι. Δεν είναι κακό. Μπορεί πάνω στο λόγο σου, στις εκπομπές που κάνεις 2 ώρες το μεσημέρι και 2 το βράδυ. Να σου ξεφύγει κάτι. Όπως και εμένα μου ξεφύγει. Έτσι. Έτσι, όμορφα και ωραία. Ναι. Να φύγουμε από αυτό. Δεν είναι η ουσία αυτή. Ούτε μετράει αυτό που θέλουμε να φέρουμε στον κόσμο. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να γυρίσει σελίδα. Πώς. Πώς. Φέρνοντας ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες. Άστα. Πώς λειτουργούν έβριδα μια ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία. Ναι. Φέρνοντας ανθρώπους οι οποίοι είναι. Μην μου γενικεύεις, μην είναι μου γενικεύεις. Άσπηλοι. Συγγνώμη, ρε φίλε. Άσπηλοι να πει αυτά που θέλει. Συγγνώμη, ναι. Με ρώτησες κάτι. Ναι. Ωραία. Φέρνοντας καλούς ποδοσφαιριστές, κάνοντας καλή πολιτική, ασκώντας διοίκηση. Ποιους διώχνεις. Ποιους διώχνεις πού. Πες κάτι ονόματα να πεις. Σαν πηγή διώχνεις. Εγώ αυτό που γνωρίζω. Ναι. Τζαβέλας είναι παρελθόν. Είναι. Ναι. Είναι. Είναι παρελθόν. Μάλιστα. Θα τον πάρουμε στον Άρη για βέβαια την κοινωνία. Γιόλης είναι παρελθόν. Γιόλης. Για αυτά που γίνονται στα αποδυτήρια. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Η κολόνα του ΠΑΟΚ. Ο πυλώνας του ΠΑΟΚ. Να βγει ο Γιουβεντίνος να βγει. Φεύγει ο πυλώνας του ΠΑΟΚ. Κλάους Αθανασιάδης. Όπα. Τσίκλα. Πολύτε. Μεγάλα παράπονα. Πολύτε. Από τον Ιβάν Σαββίδη. Πολύτε. Ενδεχομένως αν έρθει καλή πρόταση, ναι, να πουληθεί. Ενδεχομένως. Μάλιστα. Θα ξαναζητηθεί το θέμα. Κλάους. Αυτός που μένει σίγουρα, άκου, ναι, είναι ο Δημήτρης Αλπικίδης. Μένει. Μένει σίγουρα. Μένει. Αυτά είναι σίγουρα, αλλά δεν μπορείς. Γιατί μένει. Γιατί θα είναι μαζί με τον Καρσία το επόμενο τεχνικό δίδυμο του ΠΑΟΚ. Είμαι Γιάννης Παναγιώσου Μελά. Είναι οι δικές μου πληροφορίες. Γιατί μένει. Λοιπόν, και έρχεται παιχταράς. Πού. Ποιος. Από Αργεντινή, ναι. Ονόματι Λόπεθ. Πώς. Λόπεθ. Λόπεθ. Τι προηγουμένως άλλο με έλεγε. Λόπεθ, ναι, ναι, ναι. Όχι Λόπεθ. Επιθετικός. Ναι. Επιθετικός. Δηλαδή, Γκολτζί. Έχουνε. Λόγω Αμπρέου, δεν. Σιγά λίγο, παιδιά. Δεν κατάλαβες αυτό που λέτε. Έχουν έρθει, ακούστε λίγο, έχουν έρθει πάνω από 100 φαξ για προτάσεις με τον ερχομό του κυρίου Φρανκ Άρνεσεν. Θα το ξέρετε. Να το ξέρετε, σας το λέω, γελάτε, κάνετε το κουστάρι. Ο Άρντεσεν. Δεν μου λες, πότε θα φύγει ο Άρντεσεν. Ο Άρντεσεν. Ναι. Να σου πω κάτι εγώ, επειδή δεν τρώω παπά από ονόματα και τα λοιπά, ονόματα έρθαν κι άλλα. Πότε φεύγει. Ήταν όνομα. Πότε φεύγει ο Άρντεσεν. Λοιπόν, ναι. Να περιμένω. Δεν γίνεται. Τι έπαθε. Ο Αμαζόπιο που κάτσα σκλέω, ρε αλήθεια. Τι έκανα γκολ, μπήκε ρε. Κάτσα, είσαι ο Ραμαζότη τη Θεσσαλονίκη. Ραπ, διαβάζω εντομολογία και με αυτό το γυαλί είσαι σαν το μυγοχάφτη. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. 51 χρόνια. Όλα μην επεμβαίνει. Είναι απίστευτο. Ένα 10χρονο έχει το μήνυμα. Αυτά που διαβάζω από τα είπα, δεν γίνεται όταν μιλάω να με διακόπτει κάποιο. Έχουμε 6 χρόνια να έρθουμε εδώ πέρα. Εντάξει, άμα σου αμάστε να κάνει χαβαλέ. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε στο Λο Λιμπερίστα που κάνουμε μαζί την εκπομπή. Αυτό πάντα μέσα πάνε τα νεύρα και το ξέρουν και τα παιδιά. Όταν μιλάει ο άλλος, σεβαστείτε ρε πούστε. Δεν πειράζει, θα κάτσουμε μισή ώρα παραπάνω. Θα κάτσουμε. Όμορφα, ωραία, δηλαδή να σου πω κάτι. Μιλάω για πράγμα. Θα κάτσουμε μισή ώρα παραπάνω. Μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Ή άλλος θα σας χαγελάει σαν πλάκα. Θα κάτσουμε εκεί 3 ώρες παραπάνω. Πάσε με ρε πούστε. Και κάτι μαλακία σου. Έμαθα. Δεν γίνεται ότι μόλις μπήκε ο Άρντερσεν μέσα στην γραφεία. Πες το να σλαμά, ρε φίλε. Ναι, σλαμά. Ρώτο να σλαμά. Ήταν καμιά σαρανταριά να πούμε άτομα μέσα. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρεις τίποτα. Ρώτο να σλαμά. Α, σλαμά λέγε. Να μάθεις να συντονίσεις και εσύ μια εκπομπή ωραία. Μη φαράς να πούμε. Σε δώσω κι άλλη. Δεν μπορώ, σε δίνω κιόλας. Δεν έχεις ανάγκη. Για μη μένε. Λοιπόν, τελευταίο να μιλήσεις. Πότε έχεις, πόση ώρα είσαι διάλειμμα. Ρώτα τον Τρέγια. Στο Καφτατζόγλιο θα έρθει φέτος. Μάνος λέει. Εδώ, το φίλο το Μάνο, ναι. Εδώ υπάρχει ένα θα θέμα. Απαντήσω. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Σας πουλάνε μούρι οπαδικοί Ηρακλειδής, ναι, με την αυτόνομη θύρα 10. Ανοίγουμε λέει τις θύρες άμα γουστάρετε ελάτε. Παλιά λέει ερχόσασταν. Καλά κάνω. Πρέπει να απαντηθεί αυτό. Καλά κάνω. Γελάει αυτό. Ναι. Να σου πω κάτι. Γελάει, κοίτα τον. Ας μου πει ο Μακουκούλας, ναι, ή ο φίλος ο Μάνος. Ναι. Πώς. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Πώς σε ένα μάτς που είχαμε πάρει 1500 εισιτήρια. Ναι. Υπήρχαν 7.500 παοξίδες. Γι' αυτό δεν ξαναπάρει. Πώς. Γιατί ήταν αφέρ. Θα μ' απαντήσει. Και γι' αυτό από τότε η οδός Αγίου Δημητρίου δεν υπάρχει στα GPS των παοξίδων. Από την Αγίου Δημητρίου ούτε περνάει. Το κοιτάτε στο κρατσοβίο. Δεν μπορείτε να περάσετε. Ήταν το αφέρε, φίλε. Ναι. Η αστυνομία για να στραβά μάτια, ωραία, η αστυνομία μας έφερε συνοδεία. Στο τι, ρε. Έτσι. Στο τι. Γιατί σε άλλα μάτς πάτε και ρωτάτε πότε πήρε ποτέ. Κάτι, ρε, θα πάρω ο Ηρακλής. Και ποιον είχε προπονητή ο Ηρακλής τότε. Και όποιος δεν ξέρει να μου τη στρώει κιόλας. Ας έρε τώρα. Για το αφέρε που κάνατε αυτό και σπάσατε τα μάτια. 7.500 πώς ήμασταν. Δεν την ξέρει την απάντηση μου, Κουκούλα.
Και δεν θέλω να την πω για να μην προσβάλλω κάποιον στον Ηρακλή. Τώρα θα πάτε. Τώρα θα πάτε. Για όλες τις ομάδες, αν δεν ξέρει πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Μόνο για τον Πάο δεν ξέρει. Σα κολλάνε τώρα. Σα κολλάνε. Εσύ ήσουν δικηγόρο κάποτε του Ηρακλή. Τώρα άκουτα. Όχι, δεν είμαι δικηγόρο. Τώρα άκουτα. Τώρα βγάλαν γλώσσα. Πέντε χρόνια στα σαλόνια τη ΓΑΜΑ ΒΙΤΑ Εθνική και βγάλαν γλώσσα. Άκουτα τώρα. Πάντα αντικειμενικό. Άκουτα τώρα. Πάντα. Θα πα και αυτά τζόγλιο. Αυτό ρωτάνε. Αν μου δώσουν εισιτήρια θα πάω. Χωρί εισιτήρια τι θα πάω να κάνω. Φίλε να δημιουργήσω επεισόδια. Όχι, δεν θα πάω. Να δημιουργήσει επεισόδια. Όχι, δεν θα πάω. Φοβούνται να πάνε. Φοβούμαι να πάω. Έτσι λέει ο Μάνο. Φυσικά. Διάλειμμα και λίγο γραμμέ. Α έρθουν οι Ηρακλητέ. Α έρθουν οι Ηρακλητέ στην Τούπα. Χωρί εισιτήριο. Τζούρι Ντρούλι, κλέγε. Δεν μου λε ο Μάνο θα έρθει στην Τούπα χωρί εισιτήριο. Είδα το πάει φίλο του Τζόρνταν. Μη φάνε το μάτι και οι δυο μαζί. Ο κόσμο του καθενό ξέρουμε τον. Ο Μάνο θα έρθει στην Τούπα αν δεν πάρει εισιτήριο. Λοιπόν, κάτσε να μιλήσει λίγο και ο Ναι. Και ένα λεπτό, κάτι ναι. διαφορετικό. Γιατί κάτι. Καλά είναι. Πάνω, είχα κι άλλα να πω για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, καλά. Εξήγησε η καραφλή αράχνη. Κάτσε άλλο δύο ώρα. Δύο ώρα. Σχίσει τον αύριο στο ράδιο. Το σχίσει όταν ήμασταν εκεί στα Λαδάδικα. Στα Λαδάδικα. Μια άλλη έκανε μια ωραία ερώτηση στο παιδί. Τι έχει γίνει εκτό ρε παιδί μου στη ζωή μα κάποια πράγματα. Γιατί έχουμε και 5-6 χρόνια πόσο. 5. 6 έχω εγώ. Εγώ 5 θυμάμαι. Εμεί είμαστε. Το 9 σταμάτησα. Εμεί πήγαμε το 2003. Το Ιανουάριο του 9 σταμάτησε ο Μπουγάτσα. Το 2003 δεν ξεκίνησε. Το 9 σταμάτησα εγώ. Όχι, ξεκινήσαμε μαζί δυο μας με το ζητά. Τρεις. Το 4. Οι τρεις. Ένας. Εγώ, ο ζητάς και εσύ. Το 4 αυτήν. Το 3. Στην τρίτη εκπομπή ήρθε ο ζητάς. Τέλος πάντων. Ναι. Πού είναι αυτός, έκανατε. Ο ζητάς. Έγινε ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής. Το 4 δεν ξεκινήσατε. Το 3. Το 3 ξεκινήσατε. Ορατό στο πλεχτό και τέτοια. Αυτά για τον Μπάου, τον Ηρακλή, για τον Άρη δεν τελειώνουν ποτέ. Και δεν θα τελειώσουν. Ούτε εμείς θα φύγουμε από τη ζωή, δεν θα τελειώσουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα 5 χρόνια που γίνανε και άλλα πράγματα στη ζωή μας, άλλαξε η ζωή μας ολονών. Μεγαλώσαμε όπως σωστά είπες. Εγώ μίκρινα. Καθρέφτη δεν έχει σπίτι, μάλλον. Για να βλέπω τώρα στην τηλεόραση πιο νέος φαίνομαι. Αυτό είναι αλήθεια. Ο χρόνος. Αν εξαιρέσει τα γένια που ασπρίσανε, κατά τα άλλα. Ο χρόνος δεν πέρασε από πάνω του. Νιώθω την ανάγκη. Αδερφέ μου. Αδέρφη μου. Αδερφέ μου. Αδερφέ σου. Σιγά, βιάζεται κανένα παιδί. Σιγά, καλά σου λέει. Νιώθω την ανάγκη γιατί τώρα και είμαστε και μέσα σε κρίση οικονομική. Ζάκο. Εγώ ήμουν. Για σένα, Ζάκο. Παιδιά, ελεύθερο παιδί, εσύ. Η Βάσο χορμούζει. Είναι φίλη μου η Βάσο. Η Βάσο είναι με. Είναι ο άντρας της Ολυμπιακός. Είναι αντικειμενική, μπορεί να είναι φίλε. Είναι Ολυμπιακός ο άντρας της, ο πατρινός ρε. Ναι, ο πατρινός. Κουφάλα η πατρινιά, ναι. Ναι, καλό παιδί. Τα Coffee Island. Τα Coffee Island. Έλα, λοιπόν, εγώ νιώθω την ανάγκη γιατί λέει στα δύσκολα μετράς τους φίλους. Εγώ έκανα και 3,5-4 χρόνια άνεργος, Ραπτόπουλε. Άνεργος. Ξέρεις θα πει άνεργος. Ξέρεις νομίζω. Εγώ νιώθω την ανάγκη έστω από εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Άκη τον Θεοδόρου, ο οποίος ήμασταν συμμαθητές. Παραγωγό στο Λίμπερο. Είναι παραγωγό, έκανε εκπομπή μαζί με τον. Και μαζί κάποια στιγμή με τον. Κοντρόγιο, ναι. Ο οποίο. Και όμω που ήταν σε εκείνη την εκπομπή. Σε κάποια στιγμή χρειάστηκαν ένα άτομο στη δουλειά του και θυμήθηκε εμένα. Θυμήθηκε εμένα, ήμασταν στο ίδιο θρανίο. Συμμαθήσα να σου πω ότι μετά από 15-20 χρόνια γύρω με θυμήθηκε. Αυτό για μένα μετράει πολύ. Από τότε έχω μια δουλειά μετά από 10 μήνες. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια. Το φίλο μου τον Άκη τον Θεοδόρου και δεν μπορείτε να ξεχάσω ποτέ αυτό που έκανε φυσικά γιατί ναι, ναι, σωστά. Είμαι και τέτοιο άνθρωπο. Έχουν περάσει πολλά από τη ζωή μας. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Και δύο, άλλα δύο φιλαράκια θέλω να δώσω χαιρετίσματα. Στο φίλο μου και αυτό Θεοδόρου λέγεται, αυτή είναι τέτοια. Δημοσιογράφος από Αθήνα είναι το παλικάρι. Γράφει στην Gold News νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Το Δημήτρη τον Θεοδόρου. Ο οποίος είναι μια άλλη ομάδα, δεν έχει σχέση. Όλοι είμαστε κάποια ομάδα. Είναι πολύ άξιο παλικάρι, πολύ καλό δημοσιογράφος, νεαρός. Θα του δώσω χαιρετίσματα και το φίλο μου τον Τάσο τον Παναγόπουλο. Είναι κάποιοι φίλοι που κάνουμε, ξέρεις, μέσα από τις κάποιες δυσκολίες, από κάποια πράγματα γνωρίζει και δένεσαι με κάποιους ανθρώπους. Αυτό είναι καλό νομίζω. Αυτά ήθελα να πω. Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στα παιδιά στη Νέα Υόρκη που μας βλέπουν. Καλά, στη Νέα Υόρκη. Αν μας βλέπουν. Στη Μελβούρνη. Στο κλαμπ Πάου Μελβούρνη. Στην Ελβετία μας βλέπουν. Γερμανία. Βάλανε ίντερνετ για να μας δουν. Να πούμε και τη Γερμανία, Ελβετία, όλα τα παιδιά. Είσαι και εδώ. Φιλιά πολλά. Και για τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο. Ποιο είναι ρε μεγάλο το ράδι του Σκόρδα. Ποιο είναι το ράδι του Σκόρδα. Ο Σκόρδα, φίλε, έλα συμπληροφορώ. Ο Σκόρδα δεν υπάρχει εδώ και ένα χρόνο. Στον Άρη, πουθενά. Εντάξει, έτσι. Τώρα ψεύσει, τότε δεν λοιπόν, απαντάω. Τουλάχιστον να μην είναι. Κι άλλοι το έχουν πει, ας απαντήσει. Άκου, άκου, λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, μάθε πρώτα, μάθε πρώτα. Και έχουν κάνει το ραδιόφωνο αυτό. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, εσύ άκου τον Ζαγόρα, άκου τον Πετρουλάκη, άκου τον Μίρτσο, άκου όποιον θέλει. Άκου τον Γκαμόρα, άκου τον Θεό. Μην ακού. Ακόμα και ο Σκόρδα να είναι. Ακόμα και ο Σκόρδα να είναι. Καλύτερα πιστεύω να ακού τον Σκόρδα παρά τον Μίρτσο.
τον Πετρουλάκη, τον Ζαγόρα και τον Καμόρα. Άσε, πιστεύω ρε, εγώ. Είσαι υπερβολικός. Πιστεύω εγώ. Είσαι υπερβολικός. Τάσο, εσύ μπορείς να ακούς. Είναι ο παδί του Πάο Καυτή. Εσύ μπορείς να τους ακούς. Εσύ μπορείς να τους ακούς. Δηλαδή τόσοι φίλοι του Άρη που ακούνε τον Ζαγόρα, τον Τζαρτίδη, ας πούμε. Εγώ ραδιόφωνο. Ή τον Μίρτσο και τους παραδέχονται. Εγώ ραδιόφωνο δεν ακούω. Γιατί δηλαδή δεν ακούω από τη μέρα που βγήκαν τα αθλητικά νέα. Το Μίρτσο αργά. Πάρα πολύ. Ποιον? Πάρα πολύ. Τον Μίρτσο. Τον ακούνε αργιανοί. Ναι, τον ακούνε. Εντάξει, καλά, μπορεί να υπάρχει, μην το λες. Απλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν είναι συνειδητοποιημένοι. Πιστεύω ότι δεν είναι συνειδητοποιημένοι οπαδοί του Άρη αυτοί που ακούν Μίρτσο για μένα. Γίνεσαι υπερβολικός. Δεν είσαι υπερβολικός. Να πούμε και για τον το έτερο ίμπιση μέχρι πριν λίγα. Τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο. Τι κάνει αυτός? Μια χαρά είναι, ναι. Φιλαράκι μας. Και αυτός κάνει τις μεταδόσεις τώρα του NBA. Λοιπόν, ο Παναγιώτης πάει στο, έρχεται στο Λίμπερο 4 τα ξημερώματα και μεταδίδει ζωντανά τους τελικούς του NBA. Και θα είναι και μεθαύριο. Σήμερα δεν είναι. Σήμερα δεν θα πάει ο Παναγιώτης, θα είναι μεθαύριο και μάλλον θα μείνει. Κλείνει ο Μοκαμπούλα το μισάωρο. Ασλαμά, ασλαμά. Ναι. Έτσι κάνει ο κόσμος. Όταν μιλάς δεν σε διακόπτει κανείς. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε μήνυμα. Κλείσε Μακμπούλα το μισάωρο. Κάτσε γιατί εγώ πηδάω και κανένα πάγκο. Ξέρει. Σιγά ρε γάμο το. Έλα, λέει Σπύρο Καλογύρου. Αδερφέ μου Βίκο. Σε ένα ξαδόπλασμα στην Κριστινίκα. Αδερφέ μου. Πανούση. Ποιον? Στον Τάσο τον Πανούση. Ναι. Παρατσούκλι είναι. Ναι. Τώρα άλλο σε θαυμάστριε δεν δίνει. Και στον Τέο τον δικηγόρο. Σε θαυμάστριε έδινε παλιά. Μπήκε ο Λεκέ. Λεκέ μπήκε. Λεκέ. Μπήκε Λεκέ. Λοιπόν, διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμέ. 5-40-601. Πείτε ότι γουστάρετε έτσι κι αλλιώ. Ναι. Διάλειμμα. Κάτα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με μπόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ψάχνεις κάτι πραγματικά καινούριο? Ψάχνεις για δράση, άθληση, στρατηγική και διασκέδαση? Τότε έλα στην Airsoft City, την πρώτη νόμιμη πίστα Airsoft στην Ελλάδα και μπες στον κόσμο της αεροσφαίρησης. Το νέο παιχνίδι προσομοίωσης μάχης που ήρθε για να συνερπάσει. Παίζεται από άντρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους που χωρίζονται σε ομάδες. Μπορείς να συμμετάσχεις στα παιχνίδια μόνος ή με την παρέα σου. Είναι απόλυτα ασφαλές καθώς το παιχνίδι στην πίστα μας βασίζεται στους αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας παγκοσμίως. Μόνο με 20 ευρώ ανά άτομα εξασφαλίζεις τρίωρο παιχνίδι με εξοπλισμό, 1000 μπυλάκια, μάσκα ασφαλείας, γυαλιά ασφαλείας, γυλαίκο ασφαλείας τύπου Kevlar, ασύρματο αναομάδα, κριτές και πολλές εκπλήξεις. Η Airsoft City βρίσκεται στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, στο 17ο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης και τα γραφεία της βρίσκονται στην Κασάνδρου 100, στο κέντρο της πόλης. Παρακαλώ! Φιλαράζεκε, είμαι Ανατολική Δράξη 75, κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία.
2-31-085-27-27. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310922710. Λοιπόν, πριν πούν για το σκόρδο τη γνώμη τους, έχει να πει ο Τρέγιας δύο-τρία πράγματα και πάμε στις γραμμές. Να ολοκληρώσουμε λίγο, γιατί δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε. Ναι, ολοκλήρωσε το. Λοιπόν, αυτό που θέλω να καταλάβετε όλοι σας, είτε Παοξίδες, είτε Αριανοί, είτε Ερακλειδείς, είτε Ολυμπιακοί κτλ. Θεωρώ, εγώ πιστεύω προσωπική μου γνώμη, ότι με την έλευση του Φρανκ Άρνεσεν ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει επίπεδο. Ήδη κινείται για Λισάνδρο Λόπεζ. Και για τέτοια ονόματα θα πηγαίνει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Αυτό σημαίνει ότι αν έρθουν αυτοί οι καλοί ποδοσφαιριστές, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει πλεονίτες από χωριά. Τύπου Γιάννενα, τύπου Αστέρα Τρίπολης, να τρώει τεσσάρες από Ατρόμητο κτλ. Δηλαδή το μοντέλο της διετίας της εθνικής Ελλάδος που έχει ο ΠΑΟΚ σαν πρότυπο στο ρόστερ του, δεν θα υπάρχει με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό θέλω εγώ προσωπικά. Μάλιστα. Να αλλάξει επίπεδο. Ωραία. Αν το πλέον, τώρα έχουμε στο ραδιόφωνο προχούμενα. Θέλει δουλειά όμως, έτσι. Ναι. Και, συγγνώμη λίγο, θέλει όχι μόνο δουλειά, θέλει και στήριξη και όχι πόλεμο εκ των έσω. Λέγανε... Εντάξει, γιατί υπήρξε ένας άνθρωπος φέτος, ο οποίος είχε την ομάδα 3,5 μήνες στην κορυφή, χωρίς να θέλω εγώ να παίξω τον κόμμα του Άγγελο Αναστασιάδη, και δέχτηκε μορφές πολέμου από πολλούς με αρκετές ιδιότητες εκ των έσω. Μάλιστα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το είπα φάνηκε στο play-off πόσο και ο Αθανασιάδης το είπε και ο Γιάννης το είπε. Τι καλή προετοιμασία έκανε ο Αθανασιάδης, φάνηκε στα play-off, έτσι. Και αυτό θα σου λέγα τώρα, ραπ, ότι κάποιοι νοσταλγοί σαν τον κύριο Τρέκα, τώρα πάει στο ραδιόφωνο που λέγανε να αναλάβει αύριο ο Άγγελος Αθανασιάδης στην Εθνική Ελλάδος. Ρε παπαράτζα, κατάλαβες τι είπα. Κατάλαβες τι είπα. Χωρίς να θέλω να πλέξω το εγκόμιο του Άγγελος Αθανασιάδης. 3,5 μήνες πότε είχες δει στον ΠΑΟ κορυφή. Και άδεια την Τούμπα. Με άδεια την Τούμπα. Και μετά χειρότερο. Και μετά την Τούμπα. Ναι. Να μην είμαι μένοντα αυτό. Φταίει ο Αναστασιάδης που είχε 14 όπλα στο ρόστερ του, στο προστάσιο του, και αυτά τα 14 όπλα τη 13η αγωνιστική έσκασαν. Όταν κοιτούσε τον πάγκο, ποιον έβαζε. Τον Μπουγκούρα. Ποιον έβαζε. Λοιπόν, η γνώμη σα για τον Σκόρδα και τον δύο. Ντρούλικ. Ποιον έβαζε. Και πάμε στον κόσμο. Αλλά έκανε και ο Άγγελο Αναστασιάδη έκανε τι εγκαταστάσει. Τον χάζο εγωισμό του, αυτό το ξεροκέφαλο που έχει. Ο Σκόρδας έχει κάνει κάποιο λάθο. Όπω και να το κάνει. Δεν χρειάζεται να μιλάμε. Είναι παρελθόν. Άμα κάνει προσθέσει κάποιε. Ποια είναι η γνώμη σου του παρελθόν, φοβάσαι να το πει. Όχι, ρε φίλε. Απλά δεν χρειάζεται να μιλήσω αυτή τη στιγμή για έναν άνθρωπο. Ο οποίο. Τρελόμινη. Το χρειαζόταν ο Άρης τώρα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να καταφέρει πολλά πράγματα. Τέλειε. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Λίγο πιο δυνατά δεν ακούω. Ο παδό του Άρησε. Βρυσίδη με Βρυσίδη με λίγο πιο δυνατά, παιδιά, δεν ακούγεται καλά. Υπάρχει πρόβλημα που είμαι οπαδός στο Άρεο. Όχι, ρε φίλε, τι πρόβλημα. Σε έχω γραμμένο στα αρχίδια μου, ρε φίλε, που είσαι οπαδός στο Άρεο. Τι πρόβλημα να έχω. Αστεριά, παδό, ρε κοπρόσφυγε. Τι τον έβρισε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Όχι, κάτσε. Πάμε. Κάτσε, βάσου. Το ξέρω, είναι παλιό. Δεν είπε τίποτα όμως. Ναι. Έλα, ακούγομαι. Είπαμε, ακούγεσαι. Ωραία. Τι γίνεται λοιπόν με κάτι τεράστια τιμή που σε μιλάω. Μιλάω σε αυτό το ιστορικό πανέλ, πραγματικά ιστορικό. Νομίζω ότι είναι, αν όχι το καλύτερο της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης, βασικά όχι, της Ελλάδας, ναι, το καλύτερο της Ελλάδας. Ο Βαλκανίων, δεν υπάρχει. Βλέπω από 15 χρονών τα απέστω. Περίμενα πώς και πώς τη σημερινή μέρα, λοιπόν, να πούμε στο θέμα. Μπες. Προκτήσιμε.
Μη φυσά, φίλε Παουτσί. Μη φυσά σαν το, σαν το μοσχάρι στο μικρόφωνο. Μη. Σαν τον Ιανουάριο που είναι άσχημα πράγματα. Ναι. Δυστυχώς πιστεύω ότι ο Αναστασιάδης αυτό που έλεγε, παρακαλώ την Παναγία να μην τρελαθώ, το έλεγε καθαρά και μόνο από ανασφάλεια. Είχε τρελαθεί ο άνθρωπος. Το τι υποκριτές, το τι υποκριτές, οι υποκριτές εις τυπαοξίδες. Όταν ο ΠΑΟΚ κέρδισε και μιλούσε ο Αναστασιάδης για την Παναγιά, τον υπερασπιζόσασταν. Όταν έχανε ο ΠΑΟΚ 3-0 και μιλούσε για την Παναγιά, τον βρίζατε. Και βρίζατε για την Παναγιά ότι... Όχι, ότι ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι. Ναι. Έτσι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει μία δύναμη από την οποία δύναμη αυτή αντλεί κάποια πράγματα τα οποία... Του βγάζουν σαν κίνητρο, ρε παιδί μου, να το βγάλει στην οποιαδήποτε μορφή επαγγελματισμού κάνει. Συνέχισε. Αυτό είχε, ρε παιδί μου, την Παναγιά. Τέλος. Εντάξει. Τραβός, καλός, τραβός, αυτό είχε. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Όχι, άλλο λέω, δεν με νοιάζει. Ναι. Όταν κερδίσατε, λέγατε εντάξει, μου να αφήσετε τον άνθρωπο. Όταν χάνατε, σα έφυγε η Παναγιά. Ναι, και όταν πήρε το κύπελο το 2003 από το συμπολίτη μέσα στην Τούμπα, κανείς δεν είπε για την Παναγιά τότε. Λοιπόν. Πάλι κομποσχήνια, είχε γονίτσες μέσα στην τσέπη του. Σωστό. Γιατί δεν μίλησε κανείς τότε και δεν του πείραζε. Συνέχισε. Τον Τζαβέλα, το λέω καλοπροαίρετα, δεν το λέω άλλο. Κακοπροαίρετα. Πιστεύεις ότι το δέρνεις. Ωραία ερώτηση. Ξέρεις εσύ... αλήθεια, δεν σου λέω. Λοιπόν, δηλαδή τι να το δέρνω, να μπούμε στην αρένα οι δυο μας να μαλώσουμε αυτό. Είναι αυτό, πού να ξέρω, ρε φίλε, κίκ. Είναι και στο λίμπερο, δεν ξέρω. Εγώ όταν μαλώνω, παίρνω κάνα μπουκάλι πύρα, το πετάω, δεν μαλώνω. Δηλαδή... μόνο που το βλέπω που πιάνει τον άλλο από τα μαλλιά με την ευρύ, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Να είστε πάντα καλά, να συνεχίσετε το χρόνο να σας βλέπουμε. Κάτσε να ζήσουμε το καλοκαίρι, φίλε. Επόμενη γραμμή. Να κάνω μια έκρηξη και να ζητήσω, άμα γίνεται, ένα συγγνώμη. Άμα παίρνω χρόνο από τον Τζακ και δεν βγαίνει. Ο Τζακ λέει ότι έφυγε. Όχι, ο Τζακ θα σας δείξει όλους. Ο Τροβγάλτης. Αυτός πρέπει να έφυγε, λέει ο Ραπτοπλούς. Εσύ βλέπεις ότι πέθανε. Όχι, ο Τζακ. Ποιος Τζακ. Αυτός που έπαιρνε εδώ στην εκπομπή, ρε. Να είστε καλά. Όταν γάσω, ρε φίλε. Α, πεθάνανε. Δεν κοντέψαμε να πεθάνουμε εμείς. Αυτοί δεν πεθάνουν. Εσύ δεν πιο φας, δεν έχει. Ναι, ναι. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, παιδιά, ο Ολυμπιακός. Από πού? Από Πάλιρο που παίρνω συχνά. Πού μας βλέπεις? Γεια σου, ρε Κώστα. Από το ίντερνετ, εγώ πήρα τηλέφωνο και είπα τον τρόπο για να σας δουν. Εντάξει, ωραίος. Λοιπόν, καταρχήν πήρα για να χαιρετήσω τα παιδιά και να τους πω ένα ευχαριστώ με το γέλιο που έχουμε ρίξει τα βιντεάκια στο YouTube. Γελίους μας λέει. Κάθε τόσο, όχι γελίους. Όχι, εντάξει, όχι, άλλο, αλλιώς το λέτε. Ψυχαγωγία, δεν το λέω με κακή. Είναι αυτό που είπαμε. Εντάξει, αν βλέπεις τώρα αυτό που μόνο σαν φάσα, ψυχαγωγία. Πριν έρθουμε εδώ, μας τράβηξε. Γεια σου, Πλάτ. Πριν έρθουμε εδώ, μας τράβηξε ο κομμουνιστής ένα βιντεάκι. Άστα τα σάλια, ρε, τα σάλια. Πες και αυτό που θες, μπράβο, παιδιά. Τι πήρες να πούμε στην εκπομπή της Τατιάνας, πήρες. Και τι ωραία που είσαι. Πες, Κώστα, θέλεις Μάρτιν Γιόλ ή τον Ισπανό, τι θέλεις? Θέλω τον Πορτογάλο τη Σπόρτινγκ Λισαβόνα. Όχι, ρε φίλε. Άμα ο προπονητής αυτός παίζει αθλητικό ποδόσφαιρο και πιστεύω θα ταιριάζει σε εμάς. Από το Γιόλ πάντως και τον Ισπανό δεν το ξέρω και το Γιόλ δεν το θέλω. Όποιο και να πάρεις, ρε φίλε προπονητή, αυτοί θα φέρουν ένα Κροάτι εδώ πέρα. Ο Παναθηναϊκός είναι αντίπαλος. Μόνο που άκου λίγο, αδερφέ, επειδή το. Γεια σου, Σπύρο. Άκου λίγο, αδερφέ μου, Σπύρο. Είναι καλά το παιδί που μα σκέφτηκε. Προπονητής του Πάπερα και όλη την Τρίτη. Νεράκια. Και από αυτά, τα ονόματα που έχουν γραφτεί, που έχουν ακουστεί, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν θα είναι. Αυτός ο Ζουβέντος είναι, ρε. Όπως ο Ρουμάνος, ο Ζουβέντος. Είναι για θέμα λίγο τίγες, πώς θα φτιάξουμε την ομάδα και τους παίκτες που τους φέρουνε. Ορίστε. Είναι δύσκολο να κάνει μόνο στο ποιος προπονητής θα έρθει, ρε. Ποιος προπονητής Ευρωπαίος θα έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα, ρε. Εδώ παίρνεις τον κύριο φόρο και λέει ζητείτε μπάρμα στα Τύρανα, ρε. Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα να δουλέψει, ρε. Τρελό είσαι, ρε. Όλα γίνονται. Λοιπόν, και για να ζητήσω, θέλω να πω ότι έπρεπε να έρθει εκεί πέρα και το φέρνουν σήμερα, να μην κλείνει κανέναν και να πάρουν όλοι παλιοί τηλέφωνο. Ποιος να ήταν, λέει. Ο Φέδρο. Ο Φέδρο ήταν ο κολλήτης. Γεια σου, αδερφέ. Ο Δημήτρης ο Γιαντζίδης. Μήνυμα για εσάς, το βλέπεις. Ζάχο Μπουγάτσα να κάνετε εκπομπή στο ραδιόφωνο μας με θέμα την εγρήγορση του κόσμου μέσω μηνυμάτων στο site της ΕΠΟ. Έκανα μία φίλε πάνω σε αυτό το θέμα που λες. Δεν είδα Γιώργα, τίποτα. Ευχαριστούμε για τα νερά. Ρε. Να ξεσηκωθεί ο κόσμος να πιέσει. Έκανα μία εκπομπή τρεις μέρες με τελείωσε το πρωτάθλημα. Ο Ραπ τα πλήρωσε. Ναι, πώς έγινε αυτό. Ο Ανάτο θα πάει παντού στον Ολυμπιακό. Όχι, πολλά πλήρωσε και έξω σήμερα. Πλήρωσε και έξω. Ραπ, φαύμα. Από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Βγάλε το φάκελο. Τι έχει ο φάκελο. Ο Αναστόπουλος θα πάει παντού στον Ολυμπιακό που ποντίσει. Όχι, έχασε την ευκαιρία του.
Όχι, ο Ρατόπουλος είναι, ο Αναστό είναι πολύ παλικάρι. Έχασε την ευκαιρία του. Καλά έκανε, όταν δεν πήγε καλά έκανε. Όταν δεν πήγε πολύ καλά έκανε. Βέβαια, τρεις αγωνιστικές, τέσσερις. Όχι, γιατί δεν είναι Γεωργιάδης, ο Αναστόπουλος. Και μετά δεν βρήκε, και μετά δεν βρήκε δουλειά, ενώ ο Γεωργιάδης περιμένει να βρει δουλειά τώρα. Ναι. Φτώχεια! Τι έστειλες, Ραλιτάρα, να μαζέψουμε λεφτά, να κάνει ο Ζάχος εγχείρηση αλλαγής κούρσου. Καλημέρα. Στα έξυπνα γελάμε, δεν υπάρχει. Έλα. Ναι. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά, γεια σου, φίλε. Κύριε τιμή μου που μιλάω μαζί σας, παιδιά. Μην τα λες αυτά, ρε φίλε. Μην ρε παιδιά τα λες αυτά, εντάξει, λίγο πιο. Τώρα εντάξει, τα έχουμε δει όλα τα βιντεάκια, πέτσι τα έχουμε βάσει να πούμε τι, δεν λέω εδώ. Τον Ασλαμάρε, παιδιά, γιατί τον έχετε κάνει, τι σας έκανα. Όχι, γιατί η βραδιά είναι των παιδιών σήμερα, η βραδιά είναι των παιδιών. Και ο Γιώργος εδώ πέρα, η βραδιά είναι των παιδιών, άστο, μη. Είναι από εδώ κάτω και οι δύο. Πιο πολύ μύρισε από εμάς, πιο παιδιών. Αλλά ό,τι θες. Από εμάς πιο πολύ μύρισε. Καλό, καλό. Εντάξει, πλάκες ποια είναι. Τον έχω κάθε μέρα 3 ώρες στο Λίμπερο, 8 με 11 με τους γόντους Λιμπερίστας. Τον Μάριο τον Ασλαμά και τον άλλο, γιατί τον Βεντούρη φυσικά, έτσι. Εκείνη η όλη φάση. Ραπτόπουλο, απάντησα με δικό σου. Τη δροσιά του να έχεις. Ο Γιώργος. Εντάξει, παιδιά, μας έχετε λύσει να πούμε. Γιατί δεν γίνεται φυσικά. Εντάξει, φιλαράκι, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, πριν 5-6 χρόνια αποχωρήσαμε. Εντάξει, ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Τώρα είναι να έρθουνε, όχι δεν θέλει ένα τον άλλον. Όχι δεν πάω σε αυτό το ραδιόφωνο. Δεν πάω στην τηλεόραση γιατί αυτοί είναι παοξίδες. Θα δούμε, θα δούμε τι θα γίνει. Από τη νέα χρονιά. Όταν γεράσει ο άνθρωπος γεροντοκορεύει, δεν το ξέρεις. Το βρωμάει ο ένας, το ξυνίζει ο άλλος. Για το Ζάχο το λέει. Ναι, για το Ζάχο το λέει. Για σένα το λέω. Για τον Μπουγκάτσα το λέω. Ο Φτρέγιας πιο εύκολος είναι, πιο ευέλικτος. Ευέλικτος είναι να πούμε. Το Μακουκούλα και δεν το λες. Ο Μακουκούλας έχει τώρα παντρεύτηκε στο Πανόραμα. Πανόραμα και δεν παντρεύω. Μηνυματάρα, μηνυματάρα. Μακουκούλα με τέτοιο καπελάκι και τέτοιο μάγουλο είσαι ο κλασικός μπούλης που όλοι είχαν στο δημοτικό. Απάντησε που λένε μου, απάντησε. Πώς θα με πάρεις δικλό ρε μπούλη. Αυτό που λένε. Είναι και κάτοικος Πανοράματος το που λένε μου. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Γρήγορα. Ταχύτατα. Ναι. Και ανώλευκο Πανόραμα. Έλα φίλε. Έλα. Καλώς τον. Με κατάλαβες. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Τι δεν κατάλαβες. Δεν με κατάλαβες. Όχι. Ο Μάριος με κατάλαβε. Ο Αριανός από Αθήνα. Όχι. Ποιος Αριανός από Αθήνα. Σημεοφόρος ρε. Ω, η Ερακλήδια σου, σημειοφόρο. Ναι. Έλα ρε Ελευθέρη, έλα σημειοφόρο, έλα παλικάρι μου. Δεν έχει καμία φωνή ιδιαίτερη να σε καταλάβουμε, ρε. Καλησπέρα, πιστεύω, καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα, τέτοια ώρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έστειλα και ένα μήνυμα πριν λίγο. Έμαθα τα πετάματα του ΠΑΟΚ θα τα πάρει ο Ερακλής και στεναχωρέθηκα. Ποια? Κάτι σαλπικίδες, άκουσα κάτι. Τσαλδάριδες, άκουσα. Σαλπικίδες, σα το λέω. Ναι. Δεν φεύγει από τον ΠΑΟΚ. Ναι, 600 να κάθετε, μπράβο. Τώρα χαίρεστε, δεν χαίρεστε. Βασικό θα είναι. Εγώ δεν χαίρομαι προσωπικά. Δηλαδή, ο Άρνες δεν το είπα αυτό. Φίλε, είναι καψούρα του Σαββίδιου, σαν παιδί, το ξέρετε. Από το φετινό ΠΑΟΚ. Από το φετινό ΠΑΟΚ. Άκου λίγο. Στον Ηρακλή τη Β' Εθνική. Ό,τι τη Α' Εθνική, τη Β' δεν χωράει παίκτη. Άκου τι χαρτάκια παίρνει ο Άρνες. Μόνο ο Νομπού. Ρατόπουλε, δεν χωράει παίκτη. Μόνο ο Νομπού. Άκου τι χαρτάκια παίρνει ο Άρνες. Τα χαρτάκια του Άρνες. Πρώτο χαρτάκι ο Ιταν. Πανινή. Πρώτο χαρτάκι ο Ιτάνς. Δεν το γουστάρει ο πρόεδρος τον Ιτάνς, ναι. Γουστάρει τον πρόεδρο Σαλπικίδης, ναι. Γουστάρει ο πρόεδρος τον Ζαγοράκη, ναι. Και τι το στέλνει τον άλλο. Λοιπόν, το είπα και προηγουμένως. Τον Ιτάνς γιατί τον διώχνετε. Το είπα και προηγουμένως. Επειδή δεν τάχει... γίνεται ναι, τι? Να φύγουν 18 ποδοσφαιριστές από μια ομάδα. Αρχίσαμε πάλι. Πρέπει να κρατηθεί. Δεν γίνεται. Και κάποιος έμπειρος. Σε τι ομάδες παίζει προγραμματικά. Να σου πω και κάτι. Δεν μπορεί να αλλάξει κάποιος. Να σου πω κάτι. Σαν μεγαλομέτωπος ο Ιβάν Ζαβίδης δεν μπορεί να έχει προσωπική επιλογή. Πρέπει να χαρακτηριστεί. Στάσου λίγο ρε φίλε, πρέπει να χαρακτηριστεί ότι παίρνει καρτάκι ο νέος τεχνικός διευθυντής και να το χαρακτηρίσει. Το ποιόν το Σαββίδης το έδειξε όταν έκανε ράπα τον Γοριά. Κατέβηκε και του λέει βάλε τα μήνα. Έλα Γιώργο, βάλε τα μήνα. Μιχάλη στο παιδί, Σάκο. Λοιπόν, το Φρανκ Άρνεσεν θα τον κρίνουμε όταν κάνει τις επιλογές σου. Ναι. Δηλαδή πότε. Τέλη Αυγούστου θα κρίνουμε τον Φρανκ Άρνεσεν. Καλά. Και θα δούμε αν παίρνει καρτάκι. Καλά. Πόσα εκατομμύρια το μπάτζετ σας φέτος, ρε! Να δούμε. Να δούμε. Να δούμε, ρε φίλε. Ξέρετε! Να δούμε, δεν ξέρουμε. Γιατί το είπε κανείς για να ξέρουμε. Είπαν 20 εκατομμύρια. Ακούστηκε 20 εκατομμύρια. Καλακίε. Εντάξει. Ναι. Και το Στέφες όταν ήρθε, τον είπε το δώσει 3,5 χαρτιά, 2,5. Εντάξει. Και τον έδωσε μία. Και τον είπε πάρε το ρόστερ και παίξε. Ναι. Την πήρε χαμπάρι ο Γερμανός, σου λέει να πάρω το 1,5 χαρτί, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου, τουρισμό και αντεγιά. Ολλανδός.
Σωστός. Ολλανδός. Ολλανδός, ναι. Θέλω να πω κάτι εκεί. Να πεις. Πριν από 6 χρόνια που έκανα εδώ εκπομπή μαζί με τα αδέρφια μου εδώ. Τότε που έπεσα λαμβάνε εκεί. Ναι, έβλεπα ένα... Άσε, έξυπνε. Λοιπόν, έβλεπα εδώ ένα μήνυμα από εδώ του Ηρακλή, άντε δύο. Σήμερα γίνεται χαμός όλοι οι Ηρακλήδες μηνύματα. Αυτό να σε ανησυχεί. Μετά από τόσα χρόνια ανεβαίνει. Αυτό να τον ανησυχεί. Αυτό να... Παιδιά, δεν καταλάβετε τι έγινε. Πήγανε η εγκληματική οργάνωση με κάποιους και μέσα από την ομάδα. Να μην είναι, έτσι. Πήγανε να μας διαλύσουν. Την πόρση, και σαν άλλος φοίνικας έρχομαι δυνατότερος. Σιγά, είναι αυτό που σας έλεγα τότε με τον τελικό. Σιγά, Ράμπο. Αναγεννάτε αυτές τις τάχτες. Για ποιο λόγο κάνετε οι οπαδοί του Ηρακλή πλάτες στο Γιάννη Τάκη. Τι πάει, εγώ. Στεφανόφιλο μπροστά μου το. Τι πλάτε. Τι πόρε, δεν με απαντά. Τι πλάτε, δεν με απαντά. Θέλει να του σκοτώσουμε. Τι εννοεί. Εννοώ, κάνατε μόκο στο Γιάννητάκι. Ωραία, εγώ θυμάμαι ότι στο Κατσάνι, στο Πανόφιλο που είχαμε κάνει συνέλευση γενική. Και δεν πρόλαβα να πει μέσα την πόρτα και το πέρανε σκοτώ. Επόμενη γραμμή, ναι, ποιοι. Έλα, αδέρφια. Η ερώτηση είναι προβοκάτσια αυτή το μήνυμα. Έλα, φίλε, ναι. Γεια σα, παιδιά. Καλώ το. Φεύγει ο πυλώνα του πάω, Κοτσιόλη. Εγώ δεν το γουστάρω τον Τσιόλη. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν έπαιξε καλά φέτο. Πε μα για τον Πύρλο μπροστά από τα στόπερ. Εφόσον, ρε φίλε, συγγνώμη. Την απάτη τον Πύρλο, τον Κούρκουλο. Ούτε κατέβηκε στο τελικό Πύρλο. Το κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και πολλά χιλιόμετρα πούλησε το Πύρλο. Λοιπόν. Καταρχήν, εγώ παρακολουθώ, παίρνω το τηλέφωνο 2-3 χρόνια στην εκπομπή. Αλλά την παρακολουθώ εδώ και 8 χρόνια, δηλαδή από πολύ μικρό. Από μόνο. Και πάντα είχατε τρομερή πλάκα και ήταν τρομερή ιδέα που το ξανακάνατε αυτό. Ήσασταν τρομεροί. Λοιπόν, καταρχήν για τον ΠΑΟΚ να μιλήσω. Δεν θέλω Τζαβέλα. Δεν... Α, τι θα πει παρέα! Μην πάρει ένα χαρτάκι, πάλι ο Άντερσεν! Όπως θα πάρει με τον Σαλμπικίδη που λέει ο Λοιπόν, για να το πω, για να το ξέρεις. Και με τον Ιτάνς, ναι. Τον Τζαβέλα ο Άντερσεν δεν το θέλει. Οι επιλογές του Άντερσεν. Ο Άντερσεν δεν το θέλει. Οι επιλογές του Άντερσεν. Πάει ο Άντερσεν. Πρέπει να κρυθούν όχι τον Αύγουστο, τον άλλο Ιούνιο. Μαζί με τον προπονητή, που ο προπονητής πρέπει να μείνει. Πρέπει επιτέλους να βγάλει ένας προπονητής τη χρονιά. Εκ του αποτελέσματος λες. Όχι, όλο το έργο του. Αν τον πούνε έργο, θα κάνεις έργο τριετίας, διετίας, δεν ξέρω τι έχουν μιλήσει, τόσο πρέπει να κάτσει. Δεν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να φέρνει Στέφενς, να φέρνει παίκτες, Νάτχο, να φέρνει Στόχ, παίκτες με λεφτά, παίκτες οι οποίοι έχουν τρομερή ικανότητα και ο ΠΑΟΚ να τους καταστρέφει. Γιατί το περιβάλλον του ΠΑΟΚ είναι τοξικό, πολύ απλά. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός, εκεί που ήταν 5 με άριστα το 10, τους πήγε στο 7. Ο Νίνης, εγώ... Ο Κουτρουμπής, ο Νίνης, είναι δύο χαρακτηριστικά στοιχεία. Ο Κουτρουμπής, ο Νίνης. Ο Μπέρκ, μετά τον τραυματισμό, ο Καρέλης, ο Κλωναρίδης. Όλοι αυτοί αναγεννήθηκαν στο Παναθηναϊκό. 17χρονε, προφανώς έχασε με τον τρέχει την εκπομπή μας. 20χρονος, συγγνώμη. Βγάλαμε παιδί, τον Μιχάλη. Από εδώ Θεσσαλονικιός, ασχολείται με την Τζέλσι 10 ώρες την ημέρα και μας είπε 300 λεπτομέρειες για το έργο του Άρνεσεν σε PSV, Τότεναμ, Τζέλσι και Αμβούργο. Ναι. Αν στο δώσω όλο, μας μιλούσε 29 λεπτά. Διαφωνία, θα ξαπλώσεις. Συνέγατο έργο, συνέγατο. Εγώ σας λέω ότι όταν φέρνει τέτοια ονόματα ο πρόεδρος. Υποσχέθηκε 5 παίκτες από τους νέους της Τσέλσι. Στους φέρνω, λέει, εγώ για ενδεκάδα. Έχεις καλυφθεί, μην φοβάσαι. Και είναι και οι 5, δεν τους ξέρεις όχι εσύ, ούτε η μαμά τους. Κάτσε να το δούμε αυτό. Όταν φέρνει τέτοια ονόματα, τους αφήνεις να κάνουν ό,τι θέλουν. Βέβαια, αλλά υπερβολικό. Έτσι είναι. Και αν θέλει να φέρει Τούντορ, ας φέρει Τούντορ. Δεν με ενδιαφέρει ποιον θα φέρει. Αλλά αυτοί που θα έρθουν δεν θα φύγουν με την πρώτη στραβή. Αυτό το στυλ είναι καψούρα του μεγαλομετόχου, αυτό είναι μαλακία μεγάλη. Και μπορεί να είναι και ο Τζαβέλας η καψούρα των οπαδών και των δημοσιογράφων που κάνουν το ρεπορτάζ. Εννοείται, πρέπει. Και ο Ιτάνς, επειδή έκανε παρέα με τον άλλο, τον πήγαινα στα γκέι μπαρ, δεν το γούστανε και το διώξανε. Ενώ ο Ιτάνς είναι 3 μήνες, ο MVP του ΠΑΟ. Άιντε τώρα. Αν θέλει τερματοφύλακα επίπεδου Champions League, μια κλάση ανώτερο, θα υποκληθώ. Να πω κάτι. Και μόνο που το λέμε, ρε παιδιά, ότι ο Ιτάνς είναι ο MVP του ΠΑΟΚ εδώ και 3 μήνες, είναι κατάδια για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κατάδια γιατί η υπόλοιπη ομάδα είναι χάλια. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πραγματικά ζει μια νοσηρή κατάσταση, όπως είπε ο Γουχού. Αλλά
Τι έκανε ο Γουχού 3-3,5 μήνες για να αλλάξει την προσωπική κατάσταση. Την έκανε ακόμα πιο άρρωστη. Τι μπορεί να κάνει ο Γουχού. Τι ήθελε, ρε, όταν, ρε φίλε, αν δεν, είναι... να, αν δεν μπορεί να κάνει, ρε φίλε, κάτι όταν... καλύτερο από το προηγούμενο, γιατί τρία χρόνια κάνει τον Ολυμπιακό τον Πορεφή. Ο προηγούμενος είχε ένα πλάνο όπως και όλοι οι προηγούμενοι. Το πλάνο δεν διακόπτεται στο μέσο της χρονιάς. Το πλάνο πρέπει να τελειώσει. Να σου πω κάτι. Υποτίθεται ότι αναλαμβάνει για να κάνει κάτι καλύτερο. Υποτίθεται ότι έχει τα λάθη, την άρρωστη κατάσταση και πρέπει να τα αλλάξει. Όταν είσαι στην. Ναι, αλλά εμείς είδαμε ότι τα πράγματα χειροτέρευσαν. Ναι, αλλά όταν είσαι στην. Έξι ματς, ένα γκολ, μηδέν νικές. Πάρ' την ιστορία του Πάουκ στα πλέον να δεις. Υπάρχει δύο πράγματα. Ναι, σε παρακαλώ. Και εγώ θα πω κάτι άλλο και θα κλείσω. Σε παρακαλώ. Αυτές οι καταστάσεις πρέπει να σταματήσει να τις βιώνει ο Πάουκ, αδερφέ. Το να κάνει από χωριουδάκια. Και σε 6 μάτια να βγάλει γκολ, δεν πρέπει να το ξαναζήσει ο Πάουξ, αδερφέ, να το ξέρει. Με ενδιαφέρει στο τέλος η ομάδα να είναι ψηλά. Και καλύτερα είναι να κρίνεται στο τέλος ο προπονητής. Μπάει! Καλό βράδυ! Για τον Πύργο στο ραδιόφωνο και τη μεγάλη Γιουβέντους. Ασλαμά, παλιμπεδίζει. Τι δείχνει τη φτέρνα σου στην τρέμη. Άντε, επόμενη γραμμή, ναι! Άντε, θα εκδορμένουμε αγροτικά. Έλα! Και έτσι μάθατε από παιδιά. Καλησπέρα! Γεια σου. Γεια σου. Μην είσαι τώρα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα τελειώσει η εκπομπή. Το αγόρι μου με γράφει. Τι να σε κάνει, ρε κοπέλα μου, το αγόρι. Τι θα γίνει κάθε Κυριακή τα ίδια. Και τι να σε κάνει, Βάζελο. Έχετε και ο Βάζελο. Πρώτη Κυριακή, ρε παιδιά. Πρώτη Κυριακή. Δεν σου κάθεται ο άντρα σου. Όχι, δεν μου κάθεται. Δεν το κάνει καλά τώρα. Μα εσένα δεν είναι αυτό που λέει. Τι θα κάνω. Η έξυπνη, είσαι παντρεμένη καταρχήν με τον τύπο. Τι παντρεμένη. Όχι, δεν είμαι παντρεμένη. Κόμμα ενό μήνα. Κάτι κάνω. Τροπών να. 20 χρονών. 20 χρονών. Φαντάζομαι να το παντρευτεί και να κάνει κυταρίνη τη Θεσσαλονίκη μεγάλη και γίνει 30. Εκεί. Η έξυπνη γυναίκα των 20 χρονών. Χαϊβάνι. Εκεί που, κάθεται, εκεί που κάθεται έρχεται το χαϊδεύει σιγά σιγά πάνω, κατέβαινε κάτω στον αφαλό και από κάτω μετά να δεις. Στο τρίτο διάστημα τελείωσε. Τι αμορέ, ένα θέλει να βλέπει. Εντάξει. Φτιάχνετε. Αυτό τι είναι να κακό. Κάνω, τι να κάνω. Αυτό αν είσαι παντρεμένη δεν σε πείραζε. Γιατί. Γιατί. Γιατί θα σε. Σαν παντρεμένη είχε σίγουρα το βαρεθείς και αυτό σίγουρα θα σε βαρεθεί, θα αρχίσει να κλάνει μες στο δωμάτιο, τέλος πάντων θα αρχίσουν τα γνωστά. Υπάρχουν γυναίκες όμως που τους άντρες που τους κρατάμε συντροφιά εμείς, δεν βγαίνουν έξω, δεν ψάχνουν άλλες. Έχεις δίκιο. Οπότε σαν νεαρή που είσαι, τώρα είσαι δυσαρεστημένη. Άμα τον φορτωθείς, του πλύνεις κανένα σκατωμένο σόβρακο, του κάνεις κανένα μωρό και κάθεται στο σπίτι Κυριακή, αντί να βγαίνει για ποτό, αντί να βγαίνει ποτό με φίλους, αντί να βγαίνει ποτό, μωρό μου, βίζαξε το μωρό, εγώ θα βγω ένα ποτάκι. Με τώρα ποτάκι θα έρθει μια γκαρσόνα. Θα δει η τρίτη γκαρσόνα. Εσύ πήγε 30 χρόνια μπροστά. Ναι, φτάνε, θα πάμε μπροστά. Φτάνε, την τρίτη γκαρσόνα θα την πηδήξει. Θα αρχίσουν τα αυτά. Τα ξέρω. Αυτό τα ξέρει. Ο 20 είναι 50 χρονών την κοπέλα. Φτάνει. Έφτασε 30, χαμπάρι δεν πήρε. Να κάνω μια μαντεψιά. Κάνε μια μαντεψιά. Είσαι από δυτικέ συνοικίε. 1000%. Από πού είμαι? Δυτικέ συνοικίε. Ναι. Δεν υπήρξε περίπτωση να είσαι από Ανατολική Θεσσαλονίκη με τίποτα. Γιατί είναι μαρίτικα. Γιατί το κατάλαβα, τη φωνή του, κατάλαβα τον τρόπο. Πώς το κατάλαβε. Έχεις, θα σου πω. Έχεις τσαμπουκά. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Έχεις τσαμπουκά. Είσαι και Ολυμπιακός. Είσαι και Ολυμπιακός. Άμα τη ρωτήσει, πες μας τρεις συνοικίες από τις δυτικές. Δεν τα ξέρω καλά. Τρεις συνοικίες από τα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Από Αθήνα. Από Αθήνα και να μένει. Η κοπέλα. Ναι, κοπελιά, εσένα λέω. Φοιτήτρια. Πες μας τρεις συνοικίες από τη δυτική Θεσσαλονίκη. Φωνάζει ο κόμενος. Άντε πάνε όρματον. Όρματον μωρί, όρματον. Άντε. Όρματον. Από πάνω προς τα κάτω. Καλά που ήσουν ασίγουρος ο Σλαμά. Ναι. Από κάτω πέντε. Κάθε μέρα να μην βγαίνει ο κόμενος. Εδώ δεν ξέρει που είναι άκουρη. Με τους Σαολίν τους Μονακούς ήμουν. Μπουγάτσα στο Θιβέτ, λέει, ήσουν και είσαι τόσο ήρεμος. Δεν υπάρχει. Σαολίν. Τον ηρεμήσαν κάποιοι άλλοι τον Μπουγάτσα, ναι. Ναι, Μπουγκάτσα. Δεν είσαι ο Μπουγκάτσας που ξέρω. Εσύ, ρε Ασλαμά, τι έχουν δηλαδή τα δυτικά, δηλαδή. Κατάλαβα την. Δεν είπε, άμα ήταν από τα ανατολικά, μαμά μπέικον, γι' αυτό. Έχει τσαμπουκά. Έχει τσαμπουκά. Μαμά μπέικον. Για να δούμε, 18 του μηνός απολογείται και ο Ευάγγελος Μαρινάκης. Άγγελος. Ο Ευάγγελος. Ευάγγελος. Που είσαι ο πάροχος. Τι καλά, τι σε νοιάζει εσένα. Εσύ μη μιλάς τρέγια. Να δούμε τι θα γίνει. Ψήφισε ο Ολυμπιακός υπέρ της ΕΠΟ, η Τρίπολη και ο Ατρόμητος και εσύ με τον Παναθηναϊκό κάνατε τις κότες πάλι. Πάλι κρυφτήκατε στο τολέτη. Κλείματα στο φίλο μας. Ούτε ναι ούτε όχι. Στην Αλεξανδρούπολη τον κύριο Κρέσα. Είστε αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Αύριο να τη δεις, αν δεν μπορεί να τη δεις.
Είστε αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός το ξέρει. Πάντως όχι του Πασεραϊκού. Ο Ολυμπιακός το ξέρει. Του Ολυμπιακού είμαστε σίγουρα. Ο Ολυμπιακός το ξέρει. Ρώτα το Μαρινάκι που έκανε δηλώσεις κατά Σαββίδη από την Αμερική. Α, το χέρι δεν μπορούσα. Πρέπει να το πω. Χέρι αυτό που λέει. Μ' ακούς. Έχει ακόμα κρατή, τι έχει. Ο κόκκινος. Πρέχτησε καμερούν στις γυναίκες. Πού ξέρεις είναι κόκκινα από γυναίκες. Είδα κάτι σώματα. Λέω τι σώματα. Σαν την Κωνσταντοπούλου ήταν η μία. Λέω σαν έτσι οι αφέντρες εκεί στο Άγιον Όρος που πήγες. Σου κάνανε τίποτα το πισινό με βαζελίνη. Λέει δεν τράπεζε αφεβή. Επόμενη γραμμή, ναι. Σε ρωτάει πώς έγινες έτσι. Έλα. Την τους ζούς τη βλέπεις. Εγώ είμαι. Άμα σε βάλω στο ρίγκ, για ένα δίλεπτο θα σου πω εγώ. Λέγε φίλε, ναι. Στο ρίγκ θα σε βάλω στο γιο. Λέγε φίλε. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούμε, ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς τον, να πούμε. Λοιπόν, πάω. Πάω, καταλάβω. Ναι, θέλω να μιλήσω λίγο για τους Αριανούς. Ναι. Είστε, είναι κατάπια αυτό, το να ανεβαίνετε δεύτερη εθνική. Γιατί? Έτσι όπως ανεβαίνετε. Για ποιο λόγο? Θα σου πω σε λίγο μισό. Ναι. Ηρακλήδης, έχετε ανοίξει πολύ το στόμα σας. Πάρα πολύ. Εσύ Ασλαμάκη, κάθε που είσαι σκυμμένος, δεν ξέρω τι κάνει. Σιγά ρε φίλε, θα την πατήσεις. Πρόσεχε, πρόσεχε. Στραβωσό να μιλήσει. Άσο να μιλήσω, να δω. Να μιλήσω, να δω. Υπάρχει μια φήμη μέσα στην 4, κύριε Ραπτόπουλε, ότι την επόμενη σεζόν, αντί για την πανού, θα χτυπάμε την κοιλιά σας. Στη θύρα 4? Ναι. Ποια, εσείς τι είστε, Έλληνες, Αλβανοί, Ρώσοι, Κούρδοι, γιατί η τέσσερα έχει διάφορες έτσι μορφές. Είστε δεξιοί, αριστεροί, είστε ξέρω εγώ κομμουνιστές, χρυσαυγίτες, παοξίστες και χρυσαυγίτες δεν γίνεται. Ναι, πείτε μας ποιοι είστε για να καταλάβουμε. Από ποια παράταξη είστε. Το κλείσες, ε. Αφού ακόμα λίγο δεν πήγαινα από το που λέτε. Εγώ δεν το έκανα, εγώ δεν το έκανα. Ο επόμενος, άντε, εντάξει. Σειρά 4 έχει κάτι ωραίες γκόμενες εκεί, βλέπω. Για τον Ιτάνς, μίλησε ο Σαββίδης με τον Άρνεσε. Α, για πες. Και είπε ο Άρνεσε, δεν αξίζει να τον ανανεώσουμε αυτόν τον τερματοφύλακα. Θα σου φέρω καλύτερο. Τι τύπο Σαββίδης. Καθάριστο. Φυσικά το δέχτηκε, ρε φίλε. Γιατί δεν μου μιλάς, Αντρίκη. Ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Γιατί το προσέλαβε τον Ιτάνς. Ποιο έφαγε τον Ιτάνς. Πάτε πάλι. Γιατί πρέπει να το φάει κάποιος. Ναι, ποιος τον έφερε. Έκριναν ότι δεν κάνει πλέον να είναι τερματοφύλακας στον ΠΑΟΚ, θα φέρουν κάτι καλύτερο. Με διακοπή. Και έφυγε. Δηλαδή πρέπει εσά ή κάποιος να είναι τερματοφύλακας. Ή κάποιος αριστερό μπακ. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Έλα, μισό λεπτό λίγο πριν τον επόμενο. Ναι. Γιατί έχει δίκιο και ο Τρέγιας εδώ. Πες μας, είναι τόσο χάλια ο ΠΑΟΚ που πιστεύουμε ότι πρόσφερε πια και ο Ιτάνς. Έλεος! Ήταν ένας καλός τερματοφύλακας που πέρασε τον ΠΑΟΚ. Ναι, να του βάλουμε τη φανέλα του σε κανένα κάδρο και τέλος. Θες τώρα την αλήθεια. Ο Σαββίδης χαλάστηκε γιατί πήγαινε με τον Καμαρά στα gay bar. Ο Ιτάνς. Και του είπε του αυτού καθάριστο. Αυτό δεν χαρτάκι. Αυτό έχει δύο χρόνια που έγινε. Πήγαινε με τον Καμαρά στα gay bar. Αυτό έχει δύο χρόνια δεν καρτάκι. Και υπήρχε και φήμη ότι. Αυτό ένα λεπτό. Παστελώνα το ριζόκαλο. Αυτό, αυτό σήμερα το μάθες. Όχι. Αυτό γιατί δεν το είπες ποτέ. Γιατί για τον κόκκι μας θα έλεγες που πήγαινε στο καζίνο. Γιατί δεν το ξέρεις, δεν το είπες ποτέ αυτό. Το έχω πει εδώ και ένα χρόνο. Α, το έχεις πει εδώ και ένα χρόνο. Γιατί για τον κόκκι ήξερες μέχρι και πότε κατουρούσε. Και τα σουτζουκάκια στην Περέα. Ναι, όλα τα ήξερες. Τηλεβεράδες που του πήγαιναν τις πίτσες και αυτός έπαιζε. Καζίνο τα ήξερες όλα. Για τον ΠΑΟΚ δύσκολα βγαίνει όμως από το στόμα η λέξη. Για τον Άρη βγαίνει πολύ εύκολα. Και όσο για τον Τζαβέλα να ξέρετε ότι έχει και αντικαταστάτης. Σέρβος αριστερός μπακ. Που αν γουστάρει ο Άρης το φέρει και αύριο. Κολαρόφ. Από τη City. Δεν λέμε όνομα. Δεν μου λες. Θα το κάνω αυτογραφία στο Power Voice. Θα διαβάσεις στο Power Voice. Ο Τζαβέλας σε έχει. Δεν ξέρω τα νούμερο 2. Ο Τζαβέλας τι συμβόλαιο έχει, ξέρεις. Όχι, 2,5 κατοστάρι. Κάτε 300. Δεν νομίζω να έχει 300. Ο Σαλπικίδης έχει 600. Πιο λίγα. Πιο λίγα, ε. Πιο λίγα. Έτσι, ο φίλος ο Κόλκας μου λέει 600. Πολύ πιο λίγα έχει. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, λοιπόν, κοίταξε, εγώ θέλω να μιλήσω μόνο με το Τρέγια. Με κανέναν άλλο. Με το Τρέγια, να μιλήσεις, φίλε, με το Τρέγια. Έχει. Έλα, φίλε. Άρα, εγώ είμαι Ολυμπιακός, πες μου λίγο για τον ΠΑΟΚ, τι κινήσεις θα κάνει. Φοβάσαι. Τι. Φοβάσαι, λέω. Τι να φοβηθείς. Έχει δύο-τρει διαιτητέ. Θα δώσω ένα πέρα. Να μιλήσω όμω με τον Τρέγια. Ποιου διαιτητέ τώρα, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε. Ρε. Συγκεντρωθείτε λίγο. Πάμε λίγο. Κοίταξε τώρα. Αυτή η καραμέλα το ότι φταίει. Ποια καραμέλα. Στάσου λίγο, ρε. Κόψε λίγο λάσπερ. Κόψε. Κόψε. Κάνε μια ανατελεία. Δεν ρώτησε. Αυτή η καραμέλα λοιπόν. Το ότι για όλα τα δεινά που τραβάει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να σταματήσει για να πάει ο ΠΑΟΚ καλύτερα. Σίγουρα έχει μερίδα ευθύνη στο εξαγωνιστικό Ολυμπιακός, αλλά για την κακή λειτουργία εδώ και πάρα πολλά χρόνια εντός των πυρών του ΠΑΟΚ, σίγουρα δεν φταίει ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν, εφόσον έχει εντοπιστεί το πρόβλημα και είναι καθαρά αγωνιστικό πλέον, και όχι μόνο, είναι και
από τις επιλογές των υφισταμένων του κ. Βαζαβίδη, οι οποίες σε πολλές των περιπτώσεων δεν μπόρεσαν να προσφέρουν, ούτε μπόρεσαν να τα απεξέλθουν στους υψηλούς στόχους που είχε θέσει ο μεγαλομέτωπος, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Και στους παράγοντες, και στους διοικούντες, και στο αγωνιστικό κομμάτι, και ποδοσφαιριστές να φύγουν, και άλλοι να έρθουν ποιοτικοί κτλ. Αυτές είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ και να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος. Ποια είναι τα λάθη του παρελθόντος? Ότι πολλοί μέσα στον ΠΑΟΚ βάζουν τον εαυτό τους πάνω από το συμφέρον του συλλόγου. Φιλαράκι. Φιλαράκι, ας πράγματα ρωτήσω... και λάθη τα οποία στον Ολυμπιακό δεν τολμάει κανείς να σηκώσει κεφάλι. Να ρωτήσω κάτι, φίλε. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα. Να ρωτήσω κάτι, φίλε. Για πες. Το πόσο μεγάλος είναι ο Ολυμπιακός χέστης θα σου το αποδείξω εγώ σε ένα λεπτό. Είστε οι μεγαλύτερες κολοτρυπίδες που υπάρχουν στην Ελλάδα ποδοσφαιρικά όταν χρησιμοποιείτε διαιτητές να κερδίσουν αυτόν τον καταραμένο τον ΠΑΟΚ. Του Τσαλδάρη, του Κάτσε, του Κουτσού, του Σαλμπιγίδη και του Κλάους. Είστε τόσο λίγοι. Είστε τόσο λίγοι. Να ήταν καταραμένος ο ΠΑΟΚ. Αυτός ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι ποδοσφαιρικά, καταραμένος. Και φοβηθήκατε αυτόν τον καταραμένο τον ΠΑΟΚ και χρησιμοποίησατε διαιτησία για να τον περάσετε. Χρησιμοποίησατε διαιτησία, βρε χέστες, βρε δειλοί, χέστες, δειλοί. Η δειλία σας δεν έχει προηγούμενο. Το είπες 100 φορές φτάνει. Γεια σου, επόμενη γραμμή. Τι να μου πεις, βρε, τίποτα. Τι να μου πεις. Να μου πεις τι, ότι έβαλες... Trademark είναι, φίλε, trademark. Πώς το λένε με τον άλλον που τους στέρισε δίθεν το πρωτάθλημα στο Χαριλάου αυτούς. Ότι έβαλες τον Σπάτα να πάρεις πόντο στην Τρίπολη. Ο Σπάτας, Σπανάδας. Εντάξει, θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Είπαμε, τζάπα το συζητάς. Ο ΠΑΟΚ είναι ρόμπα αγωνιστική. Και εσύ πιο πολύ ρόμπα που βάζεις διαιτητή να κερδίσεις τη ρόμπα. Αγωνιστικά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, Ραπτούβλε. Έλα, φίλε. Χαιρετίσματα από το κεντρικό μαύρο Αιγίνιο. Αιγίνιο. Αιγίνιο Πιερία. Μάλιστα. Να ξέρεις καλά εσύ. Τι μου κάνετε? Καλά. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω με τον Ζάχο και μόνο με τον Ζάχο. Εντάξει, φίλε, να μιλήσω με τον Ζάχο. Σακώ, λοιπόν, Ζάχο, τι μας έχουν κάνει στο μπάσκετ, ρε φίλε. Στο? Στο μπάσκετ. Τι? Τι πράγματα είναι αυτά? Λίπο δεν μοιάζει. Περιμένουμε να γεμίσουμε το παλέ και αυτοί μας λένε χωρίς κόσμο και κλεισμένον. Μόνο στον Άρη γίνονται αυτά τόσα χρόνια. Λίπο δεν μοιάζει. Τι αγωνιστικές έριξαν. Λίπο δεν μοιάζει. Με τον Ζάχο είπε να μιλήσει. Λίπο δεν μοιάζει. Ποινή, εντάξει, μπορούσε να είναι πολύ μικρότερη, μία με δύο. Ήταν επειδή ήταν υπότροποι, μήπως? Όχι. Όχι, έτσι. Δεν ήμασταν υπότροποι. Ήταν πολύ άδικη τιμωρία. Στον Άρη, οι πολίτες μας δίπλα. Στον Άρη, φίλε, για ένα πακέτο σπόρια έχει τιμωρηθεί ο Άρης, αν θυμάσαι πιο παλιά. Είναι χρήμα. Με τον Περιστέρι. Άρα τον μπάτσο τον πάω ξανά και το κέρδισες, ρε φίλε. Επειδή και με πάω και ήμασταν μέσα και σε όλα ήμασταν μέσα, οι διπλανοί μας, οι συμπολίτες, βρίσανε τον Γκάλι, το μεγαλύτερο αθλητή της Ελλάδας. Α! Καλά το κάνανε! Πρώτοι το βρήσατε εσείς! Πρώτοι το βρήσατε εσείς! Φεβρουάριο στο 93! Πρώτοι το βρήσατε εσείς! Φεβρουάριο στο 93 με το Παλέκι πάει το Πινελίκι Τσάρκο! Εσύ πού το θυμάσαι! Στο Αλεξάνδριο Μέρατρο! Εσύ πού το θυμάσαι! Φίλε, να τους απαντήσω είναι πολύ εύκολο! Πού το θυμάσαι! Γκάνγκστερ έξω από το σπίτι του, εσείς το γράφατε! Ο Τρέγας το θυμάται. Και δίνατε τον Καλημερίδη, γιατί το στήριζε. Επειδή εμείς είμαστε πιο παλιοί από αυτούς, εμένα δεν έκανε αθλητής μου ένα χιλιάρικο έξω από το παλέ, πάρτε πεινασμένοι και μετά τον έβγαλα δημοτικό σύμβουλο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο, είναι, ένα χιλιάρικο τους κουνούσε και έλεγε πάρτε πεινασμένοι, παίκτες του ΠΑΟ. Μετά έγινε και δήμαρχος Πειραιά αυτός. Ένα χιλιάρικο τους κουνούσε και έλεγε φάτε πεινασμένοι. Κατάλαβες. Και εσείς που δώσατε εκατομμύρια που το δώσατε, και τον εαυτό μου σαν αντίπαλο. Δεν τον έβρισα ποτέ σαν μπέκ. Μία φορά λάθος μου. Σαν αντίπαλο. Ήρθε να με κερδίσει και ήταν εχθρός μου εκείνη τη στιγμή. Λάθος μου, αλλά τον έβρισα. Δηλαδή όταν ο Βασούλας ήταν τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Όχι, παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν τότε ο Βασούλας. Άντε πάλι. Κάνεις λάθος. Εσύ, όσο ήταν ο Γκάρης τον Άρη τον έβρισες. Όχι. Όταν είδε τον Παναθηναϊκό τον έβρισες. Το είδε ο λόγος της σημείας του. Γιατί. Το διώξανε. Γιατί. Αντίπαλο. Γιατί. Ο Γκάρης γιατί έδιγε τον Άρη, θα μας πεις. Τον έδιωξε ο Άρης. Άμπρα. Τον έδιωξε. Γιατί τον έβρισες από τον έδιωξε ο Άρης. Όχι ο Άρης. Επαγγελματίας δεν είναι. Όχι ο Άρης.
Ποιος, ο Μητρούδης τον έδιωσε με τις ευλογίες κάποιον τότε. Ναι, Γιάννηδον. Με τις ευλογίες κάποιον, με τη στήριξη κάποιον. Τα υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Απλά πήγα να πω, να βγω, να πω ότι ήταν πολύ άδικη τιμωρία. Γίνονται μόνο στον Άρη αυτά τόσα χρόνια. Στις άλλες ομάδες χιλιάρια και μόνο. Και σε εμάς μια ζωή, μόλις πάμε λίγο να σηκώσουμε κεφάλι, γιατί ήταν ότι κερδίσαμε την ΑΕ πολύ εύκολα. Φιλέ. Και πήγαμε να κερδίσουμε και τον ΠΑΟ, γιατί σε πέντε μάτς τον έχω τρεις νίκες. Φιλέ, το θέμα είναι... Λοιπόν, και πήγανε πάλι να κατακαιρουργήσουν τον Άρη μας. Άκουσε με λίγο. Φιλέ. Και γίνιο στα δημοτικά υπάρχει ένας Αριανός. Μια χαρά υπάρχει Αριανός. Όλοι Αριανοί είμαστε εδώ πέρα. Φιλέ. Και γίνιο δεν υπάρχει. Δε, είπες θες να μιλήσεις. Είπες θες να μιλήσεις με τον Ζάχο, sorry που επεμβαίνω λίγο. Απλά θέλω να σου πω ότι το θέμα στον Άρη αυτή τη στιγμή δεν αυγεί τρίτος. Το θέμα είναι αυτός ο άνθρωπος που ήρθε, ο Λάσκαρης, να έχει χρήματα, να βάλει χρήματα στην ομάδα, ώστε η ομάδα του χρόνου να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Και όταν λέω, να πρωταγωνιστήσει, δεν λέω να πάρει του χρόνου το πρωτάθλημα, να μπορέσει να χτυπήσει το Βάζελο και το Γαύρο στο παλέ και να μπορέσει έναν από τους δύο, συγκεκριμένα το Βάζελο που φαίνεται πιο αδυναμό στο τελευταίο διάστημα, να μπορέσει να τον πετάξει έξω, να βγει δεύτερος και να παίξει τελικό με το Γαύρο. Σίγουρα δεν θα το πάρει του χρόνου, αλλά να μπορέσει να παίξει με το Γαύρο. Και στον μπάστι το ξέρεις καλά ότι είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο μια ομάδα να πρωταγωνιστήσει αρκεί να πέσουν κάποια χρήματα. Έτσι. Τυπικός, λοιπόν, θέλω μέσα σε δύο χρόνια να χτυπήσει πρωτάθλημα. Δεν είναι διαφορετικό. Ναι, λέω για του χρόνου τώρα. Λέω για του χρόνου. Πρέπει να ξεπεράσει το πραγματικό αυτοκράτορα. Αλλά αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με διαιτησίες στο ποδόσφαιρο δεν αντέχουμε άλλο. Δεν γίνεται αυτό τέσσερις αγωνιστικές δηλαδή εξαιτία. Φτάνει ρε φίλε, Μάρτα Μπούρτσι. Μάρτα Μπούρτσι. Φτάνει. Η διαιτησία σε φταίει, όλοι σε φταίνε. Φτάνει. Φτάνει πια να πούμε. Όλοι οι άλλοι σε φταίνε. Δεν έχει τμήμα εκεί ο Λαπιδέας για αυτό συνάδελφο. Όλοι οι άλλοι φταίνε και εσάς. Η διαιτησία σε φταίνε. Πού είστε ρε στο μπάσκετ, δεν ξέρω. Αλφα 5. Αλφα 2. Ποιο μπάσκετ ρε φίλε. Περίμενε λίγο. Μα Κουκούλα στο βόλι που πήρατε 15 πρωταθλήματα ασχολείσαι. Πάλι δεν φλέμε με... Ασχολείσαι στο βόλεϊ. Ασχολείσαι. Ασχολείσαι. Πήγες σε κανένα μάτι του βόλεϊ φέτος. Πήγα διαρχίας. Πήγες. Δεν πήγα ρε φίλε. Μαλάκα τρελάθηκα φίλε, είσαι άρρωστος. Με το σκουφάκι λέει είπες ηλίας από το μήνα. 2015 τελειώνει σε λίγο και τον Γκάλ ακόμα μας μιλάτε. Πλάκα μας κάνει τώρα. Πώς σε μίλησαμε. Ο Γκάλ είναι ιστορία του Άρη. Τι σχέση. Σε 50 χρόνια συνταξίου δεν κάνει κομπή πάλι για τον Γκάλ. Μεγαλύτερη. Το Χατσουπαναγί, ρε. Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία του Ηρακλή, ξέρεις ποια είναι. Ήταν στο Αποέλ. Εγώ δεν είχα ούτε το Σολίνα. Πώς λέγομαι αυτό. Ποιο Σολίνα. Βασιλακόπουλο. Το Βασιλακόπουλο, ούτε βρα 8 ξένοι να του κάνω Έλληνες. Λοιπόν, η μεγαλύτερη. Στο βόλι που τα πέντε στήκε. Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή είναι ο αποκλεισμό τη γενιών. Να μας πούνε για το έπος της Περούτζια, ρε. Πέρασαν μια μισή ώρα. Όχι, έχουμε το έπος της Αθλέτικο. Το έπος της Αθλέτικο. Τερορίτσα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ψάχνεις κάτι πραγματικά καινούριο? Ψάχνεις για δράση, άθληση, στρατηγική και διασκέδαση? Τότε έλα στην Airsoft City, την πρώτη νόμιμη πίστα Airsoft στην Ελλάδα και μπες στον κόσμο της αεροσφαίρισης. Το νέο παιχνίδι προσομοίωσης μάχης που ήρθε για να συναρπάσει. Παίζεται από άντρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους που χωρίζονται σε ομάδες. Μπορείς να συμμετάσχεις στα παιχνίδια μόνος ή με την παρέα σου. Είναι απόλυτα ασφαλές καθώς το παιχνίδι στην πίστα μας βασίζεται στους αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας παγκοσμίως. Μόνο με 20 ευρώ ανά άτομα εξασφαλίζεις τρίωρο παιχνίδι με εξοπλισμό, 1000 μπυλάκια, μάσκα ασφαλείας, γυαλιά ασφαλείας, γυλαίκο ασφαλείας τύπου Kevlar, ασύρματο ανά ομάδα, κριτές και πολλές εκπλήξεις. Η Airsoft City βρίσκεται στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, στο 17ο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών,
20 λεπτά από το κέντρο της πόλης και τα γραφεία της βρίσκονται στην Κασάνδρου 100, στο κέντρο της πόλης. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακοί, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιάκια συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Παρακαλώ! Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Αυτά, Μάργα Ολυμπιακέ. Θα μάθετε να τα ακούτε όλοι. Είσαι Ολυμπιακός, ρε. Ναι. Έκανε να πιέσει το Ολυμπιακός και το Ρεακλής από όλα αθνών, είχε πει πολύ κόσμο. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Μάρε, διάβαστο. Σκατόγριες. Κοντόγριες. 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 Πρώτη δημοσκή στην Τούμπα, ελάτε, χορτάτες. Στην άλλη ομάδα της πόλης ευχόμαστε. Καλή σπορά. Καλή σπορά με τα τραχτέα σου. Για μια πόλη, μια ομάδα. Ρε φίλε, πέμπτος βγήκες με Ιβάν Σαββίδη χωρίς Ηρακλή. ΑΕΚ, Άρη και Λάρισα. Βγήκες πέμπτος. Στην πρώτη εθνική. Έτσι μας τώρα. Στην πρώτη εθνική, ρε Μπακουκούλα. Η αποτυχία του εθνική. Ούτε πρώτη εθνική. Εσύ για να βγεις πέμπτος στην αποτυχία του ΠΑΟ, δεν μπορείς να καταφέρεις χρόνια. Μη μιλάς, ρε φίλε, τώρα. Έβες 200 τέτοια. Εντάξει, ανέβηκες. Τον έχουμε τον πρόεδρο σου, τον έχουμε. Πρέπει να φύγουν οι κολόγριες από την έτσι. Έλαβε το ΠΑΟ. Αυτός είναι το πρόεδρο. Το βρίζει ο ΠΑΟ, ο πρόεδρο σου και κάτι σου. Προβολευτής είναι αυτός πλέον. Δεν είναι πρόεδρο. Το λέει ο ΠΑΟ, θα δώσει 200 στις ΦΑΠΕΣ και ο πρόεδρος του ΠΑΟ κάτω δεν κλαρίνω. Έλα τώρα. Καταλάβεις ότι αυτό που κατηγορείς και δίκαια ενδεχομένως το κατηγορείς δεν είναι πλέον στον ΠΑΟ. Είναι ευρωβουλευτής. Ρε Ισπανία θα μάθει. Ποιος τον έβγαλε, ρε ευρωβουλευτή? Τι? Ποιος τον έβγαλε, ρε ευρωβουλευτή? Δεν μιλάει καλά αγγλικά, τον κάνω. Ο Σαμαράς. Ποιος τον ψήφισε, ρε? Τι ομάδα είναι τον Ιωαννίδη που βοήθησε τον Άρη, ποιος τον ψήφισε, ρε? Τον Ιωαννίδη, τον μεγάλο Αριανό, ποιος τον ψήφισε? Ποιος τον ψήφισε, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη? Πότε μας βοήθησε? Πότε μας βοήθησε? Αυτή το βοήθησε, τον μεγάλο Αριανό. Πότε μας βοήθησε? Δεν ήταν και τον τον Ιωαννίδη ανέβασε τον Ιωαννίδη, τον Ιωαννίδη, αυτό που λέει. Στη γιορτή του Άρη δεν τον φωνάξα. Σε ρωτάω κάτι. Πότε μας βοήθησε? Πότε μας βοήθησε ο Ιωαννίδη? Δεν ήρθε στην γιορτή. Πότε μας βοήθησε ο Ιωαννίδης? Ο κύριος Τσιτσικώστας ήρθε. Και το γιουχάρατε. Το γιουχάραν, είπε αυτά που είπε να πει, έσκυψε κεφάλι. Και ο κύριος Μπουτάρης, ο οποίος δεν μίλησε καν. Ο Μπουγκάτσας είναι χειροδυνάμος, είναι της δουλειάς, δεν την πολλούσε ένα 90. Να κοιτάμε το παρόν. Πάμε κόσμο, ναι! Άρα, μην μας τη βγαίνει από κουκούλα. Την αποτυχία του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τη φτάσει. Την άσχημη χρονιά του ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη δικιά σου, φίλε, στην ιστορία σου. Τη άσχημη χρονιά η φετινή του ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη του Ηρακλή στην ιστορία σου. Η άσχημη χρονιά σου είναι που είσαι πρώτο Ηρακλή και πήρε 11 πέναλτι σε 5 μάτια. Αλλά τώρα άσε να μιλάμε για την ομάδα τη Άρβα Δυτική τώρα. Η νεοφώτιση μην μιλάτε ακόμα. Κάτσε να σα δούμε. Κάτσε. Κάτσε να γίνει κανένα. Πέσαμε κουκούλα ακόμα.
Μιλήκα καμιά συνεδρία στην Αυτή του Ολυμπιακού. Τώρα γίνομαι εγώ δικηγόρο σου, Ηρακλή. Μπράβο, Μακουκούλα. Αυτή η κύριε είναι δύο. Μακουκούλα. Η εκπομπή λέγεται ή στην Α ή στη Β. Αυτή εκπομπή σου πούν τη Γ. Τι δουλειά έχουν εδώ. Σε πω το τίτλο. Ή στη Β ή στη Γ το πηδήξαμε τη μάνα. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνετε, παιδιά, καλά. Παοξή πρέπει να είσαι, φίλε. Μαλώνω με σαν να φέρει. Ο Λευτέρη. Ναι. Τι ποιο είναι. Γελάει. Α, γελάει. Άλλο τον πέρασε. Χασώσε, ρε φίλε. Γελάσανε φλόγου. Τι βλέπει τα μούτρα μου και γελάς. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Να πάρει άλλο λίγο Καστοριανό από μέσα. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Ηρακλή. Γεια σου. Γεια σου, Κώστα, παδό στο Άννε. Αργιανό και το λένε Ηρακλή. Παδό στο Άννε και το λένε Ηρακλή. Ωραία, φίλε, δυο κακά μαζί. Ναι. Και μένει στην Τούμπα. Έλα, γλυκό αγόρι, σαν πού. Είναι 16 ετών. 16 ετών. Αργιανό. Είναι είδο προ εξαφάνιση. Και η φωνή του είναι τέρμα ναι, παντά. Αυτά τα λε εσύ, Ραπτόπλε. Ναι, αν πα στο γυμνάσιο και πει Αργιανό. Εσύ ποιο γυμνάσιο. 100 μέτρα από το σπίτι σου βγαίνει. Βγαίνει και πουθενά. Βγαίνει καλογύρου. Να μιλήσει ο άνθρωπος. Λέγε. Λέγε. Ναι. Εφόσον ανέλαβε ο κύριος Κάλλας τον Ιανουάριο, ναι. Ήταν αναμενόμενο, εγώ νομίζω, να διώξει και τον κύριο Κάμπος. Γιατί? Για να βάλει τον αδελφό του, τον κύριο Καλατζή, στη θέση του προπονητή. Δηλαδή, αν τον αδελφό του ήταν ζαχαροπλάσης, έπρεπε να τον βάλει, ρε φίλε, τι είναι αυτό μας λες. Σαν το Φραγκίσκο Μανέλη. Κοίταξε, ο κύριος Καλατζής είναι πολύ καλός προπονητής. Ναι. Δεν είδα κάτι τέτοιο, φίλε. Ναι, εντάξει, μπορεί είτε να είναι στον Άρη να παίζει τίποτα ιδιαίτερο ποδόσφαιρο. Τι είπε, Δέρχο. Λέω, είτε στον Άρη να παίζει, εφόσον είναι κακό, α πούμε, αυτό που λες. Είδε να παίζει τίποτα ο Άρης καλύτερα από τη στιγμή που ήρθε ο κ. Καλατζίδης. Δεν νομίζω. Με το στο μάτι ότι καβάλε 7 γκολ έπρεπε. Εντάξει, και σε ένα μάτς. Με μισό, με μισό, ρε φίλε μου, με μισό μηδέν τα κερδίζαμε όλα τα μάτς, με μισό μηδέν. Γεια σου, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Εντάξει, και πρόσεξε, εμείς είχαμε γύρω στα 600, άκουσε με λίγο, 600 χιλιάρικα μπάτζετ είχαμε και αυτός που ανέβηκε, δεν σου λέω για τις άλλες ομάδες, αυτός που ανέβηκε είχε 200 και εμείς είχαμε 600. Από τον Ηρακλή μεγαλύτερο μπάτζετ είχαμε. 2 εκατομμύρια Ηρακλή. Τι είχε ο Ηρακλής? 2 εκατομμύρια. Τι, δραχμές? Εγώ άκουσα το ραδιόφωνο που έλεγε οι δημοσιογράφοι του Άρη λέγανε το Σεπτέμβριο. 2 εκατομμύρια δεν είναι Τρίπολη. Συγγνώμη, ρε φίλε. Λέγανε το Σεπτέμβριο 100.000 ευρώ. Ρε φίλε, συγγνώμη. Αν βγάλει τον Περόνι και τον Άρη. Ο διευθυντή οικονομικό του Ιρακή που βγήκε για την Turkish Airlines είπε ότι πέρσι είχαμε μπάτζετ. Είναι και επίκαιρο. Αυτό μπορεί να λέει ότι έχετε και περισσότερο που μάθει. Σε πόρε, φίλε. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Συγγνώμη, φίλε, να μιλήσω όσο θες. Ένα λεπτό. 600.000, 30.000 ευρώ. Να ρωτήσω, να ρωτήσω, εγώ δεν ξέρω. Χάμα έπεσα. Μετά το καλοκαίρι που λέγε θα βάλει ένα εκατομμύριο. Να ρωτήσω, εγώ χάμα έπεσα, δεν ξέρω. Εκτός αυτών της Καλαμαριάς, ο Ψηλέας, πώς λεγόταν. Ποιος ψηλά, ο Περόνε. Ο Περόνε και ο άλλος ο Ρωμάνο. Και ο Ρωμάνο. Τι λέτε, Πουρτουλίδης, Μπουκουβάτ. Ξέρεις κανέναν άλλο παίκτη. Ξέρεις κανέναν άλλο παίκτη. Ξέρεις κανέναν άλλο παίκτη. Πουρτουλίδης, τι λέτε. Ποιος είναι αυτός. Κυριακή. Δεν ασχολείσαι με ελληνικό ποδόσφαιρο. Ποιος είναι αυτός. Λουκίνας. Ο Λουκίνας! Bang, bang, look, look. Τα ποδήλατα, το Λουκίνα! Τι λέει, ποιο είναι αυτή η ρεμά! Συγγνώμη, αν ήταν αυτή παίζα στον Άρη, στη Γάμα Εθνική, ναι. Θα έλεγες ότι η Αμάν δεν είναι για τη Γάμα, είναι για τη Β. Θα τρελαθούμε τώρα, ρε! Ποιος Λουκίνας και Παπασκίνας! Πάντως, Ηρακλή! Ηρακλή! Επειδή δεν είμαστε εδώ, δεν μιλάμε! Κάνετε το ρόσερ του Ηρακλή! Ένα μάτσι δεν πειράζει! Ένα πρωτάθλημα! Ποιο είναι ο Ηρακλή! Με αυτόν τον Άρη το χάλε δεν τον κερδίσετε. Τροφέξτε. Και άμα δεν έκανε το πέναλτι το πέναλτι ο Περόνε, ούτε εκεί θα είχε ήταν. Άσε το πέναλτι που μισή το βρίζατε και μισή το βρίζατε. Σόρι, Ρωσέλε, αλλά ήταν ξέσπασμα. Άσε βρε τώρα. Ξέσπασμα του Γάτσα, είχε ξέσπασμα. Η μηνελικό κυπέλλου έφτασα. Τι έφτασες? Ο Πάο και ούτε στους ομίλους δεν πέρασε. Τους ομίλους δεν πέρασε. Θυμάσαι τρέγια. Η κέρκη να καταλαβαίνει. Μα όλο το επίπεδο είναι χάλια ρε φίλε. Μπράβο τον Ηρακλή που έφτασε. Να μιλήσουμε για την πορεία του Πάου στο κύπελλο. Ρε Ραπτόπλε, θα βάλεις καμιά τάξη. Κάτσε και πάλι. Δεν μπορεί να βάλει τάξη. Εγώ σταματάω, Ζάχο, να μιλήσεις. Να πω κάτι τελευταίο. Εσείς πιστεύετε ότι άμα ήταν ο κύριος Κάμπος μέχρι το τέλος της χρονιάς ανεβαίναμε. Άντε είναι και αυτό το μπουζικό θαμόνα τον Κάμπος. Δεν ξέρω ρε φίλε. Απλά ο Άρης είχε λόγω του άλλου του πόντιου, πώς το λέγαμε, του Τοπαλίδη, ναι. Άκρες στην ΕΠΟ
Και τότε μέχρι τότε ο Άρης είχε καλύτερη διαιτησία. Αυτό μπορεί να το σε δύο μάτς πήρε και δύο πέναλτι που ήταν πέναλτι. Ναι, με το Παναθηναϊκό. Ούτε στην Γάμα και δεν έπαιρνε ο Άρης πέναλτι. Ναι, ναι, ούτε καν στην Γάμα. Φίλε Ηρακλή, κατά την άποψη των ανθρώπων του Άρη, ο κύριος Κάμπος ήταν παράνομα. Έτσι δεν είναι. Σε κόλλα ρε παιδί, εντάξει. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν έπρεπε να τιμωρηθεί. Έπρεπε να μας αποβάλουν, ήταν παράνομα. Έπρεπε να πέφτουν. Θα λέμε, επόμενη γραμμή. Ζάχο, θα σου απαντήσει, ρε φίλε. Απάντησε. Ηρακλή, λέγε, λέγε. Επόμενο βίντεο. Είσαι εδώ, για... Έτρε, να πω κάτι. Ζάχο, να πείτε την αλήθεια. Επειδή είστε άνθρωποι που λέτε την αλήθεια, αυτοί που σας τάξαν ότι θα πάτε γάμα εθνική και θα ανεβείτε τρένο. Ναι, μα είπαμε. Σα έπεισαν ότι με τη φανέλα και θα πατάξετε τη φανέλα του Άρη μέσα και θα ανεβείτε γάμα εθνική. Μα αυτό, μα δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Μα αυτό σου είπα. Ούτε ο Ηρακλή σου φταίει, ούτε ο Πάοκ. Εγώ σου είπα ότι με φταίει ο Ηρακλή. Πάντω. Σου είπα ότι το ρόστερ του Ηρακλή. Συγγνώμη, εγώ ξέρω μόνο αυτού του δύο, δεν ξέρω κανένα. Δεν ασχολούμαι. Εσύ το Μιχάλη του Μπουκουβάλα δεν το ξέρει χρόνια. Εθνικές νέων, Ελπίδων, Λάρισα, Παρετολικό. Περίμενε, ρε. Κουβάλα, δεν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, δεν ασχολείσαι. Κουβάλα και εσύ. Δεν κατάλαβε. Μπουκουβάλα. Καταλαβαίνει ενώ ρε Ζάχο. Δεν είναι, λέω, ονόματα, ρε φίλε. Ο Μπουκουβάλα είναι όνομα. Ο Μπουκουβάλα είναι όνομα. Ο Νίκο του Πουρτουλίδη είναι όνομα, ναι. Πουρτουλίδη. Βέβαια. Ποιο είναι αυτό. Δηλαδή αυτή αν παίζα στον Άρη, τη Γάμα Εθνική. Απ' την άλλη δεν το θυμάσαι το Πουρτουλίδη. Μετά η υπόλοιπη καριέρα, αν δεν θυμάσαι, άρα δεν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ένα λεπτό, ρε φίλε. Ασχολείσαι με τον Άρη, άντε λίγο. Ένα λεπτό. Όχι, δεν ασχολούμαι με Β και Γ. Γιατί εντάξει, δεν ασχολούμαι. Εγώ όμω. Αν το ποδόσφαιρο είναι. Παλικάρι μου, καημού εγώ για να καταλάβει. Ξέρει ποιον είχα να αρθίσει τον Ηρακλή. Ποιον είναι. Πεκτούρα, υπερπεκτούρα. Που δεν τον είχε ο Ηρακλή στο Άρης. Ηλία Κάμπα. Το ξέρει. Ο πιο τεχνικό. Ο πιο πεκτούρα Έλληνα. Ο Ηλίας ο Κάμπα. Άλλο σου λέω, Ρασλάμα. Αν έπαιζε ο Καπνίδη στον Ηρακλή. Ο Αντώνης, ο Αντώνης Καπνίδης. Αυτό που έχει ο Άρης, ρε. Καλός, καλό είναι το παιδί, καλός. Καλός, εντάξει. Καλό φορεί. Δηλαδή θα το ίδιο θα σου έλεγα. Θα σου έλεγα ένας παίκτης ο οποίος και στον Άρη να έπαιζε. Αγόρι μου, ο Καπνίδης όμως δεν είναι Μπουκουβάλας, ούτε Πορτουλίδης. Ο Πορτουλίδης είναι μια ιστορία ολόκληρη. Ο Μπουκουβάλας έχει παίξει όλες τις εθνικές ομάδες. Δηλαδή τώρα, πώς θα είπες αυτόν Πορτουλίδη. Και τον καμία ομάδα, αυτή θα μείνουν στον Ηρακλή του χρόνου. Τον έχει τον Πορτουλίδη στην πρώτη εθνική. Αυτή θα μείνουν στον Ηρακλή του χρόνου. Πέσει για πλάκα σε όλες βασικός από τη θέση 4 και κάτω. Αυτή θα μείνουν στην ομάδα σου του χρόνου. Αυτή θα μείνουν στην ομάδα σου του χρόνου. Όλοι. Αυτοί πρέπει να μείνουν. Είσαι πρώτο φαβορή για να πέσει. Πρέπει να μείνουν. Είσαι πρώτο φαβορή για να πέσει. Τι λέτε, ο Μπουκουβάλας, τι λες, ρε. Επειδή είστε άβαλοι. Ο Μπουκουβάλας, δεν είσαι. Ο Ηρακλής με άλλου ξένου, με αυτού Έλληνε, χτυπάει η Ευρώπη άνετα. Άνετα. Μην πονέσει πολύ η Ευρώπη πρώτα. Ευρώπη καταρχήν. Όταν έπαιξε ΚΙΑΕΚ. Πήγαινε ακόμα γυμνάσιο. Όταν έπαιξε Ευρώπη, πήγαινε γυμνάσιο. Α την Ευρώπη. Είναι ΚΙΑΕΚ. Α την Ευρώπη. Πάντω, Ζάχο, η ευχή που κάνατε. Ποια ευχή κάνατε. Οπαδικά εγχωρώ. Στο μάτσο με τον Πασεραϊκό. Ποια είναι αυτή. Εκπληρώθηκε. Δηλαδή. Εμπερδευτήκατε και του φοράζατε εκεί στη Β' Εθνική. Του Πασεραϊκού. Ποιο και πήγαν οι άνθρωποι. Τον Πασεραϊκό. Ναι. Δεν νομίζω να είναι. Κόσμο. Παρακολουθεί. Παρακολουθεί, βλέπω. Καλά, να το σταμάσει ο Άρη. Άντε, ρε. Κάποιο το σταμάσει ο Άρη. Συνεχίζει τον παρακολουθεί. Πάλι το βλέπαμε εμεί εδώ. Μόνο το παραδέχεται και την αξία. Δεν τα βλέπα. Είναι αξιέπαινο. Φίλε κόσμο, ναι. Ναι. Καλημέρα, μέρα. Πώ είναι. Ηρακλιδέας από Εύωσβο είμαι. Ανά, γεια σου, και παλιό φιλαράκι του Τάσο την Άμπορη. Καλό στον τροφότη του. Ας το λέω πολύ. Ποιος είσαι, ρε. Κάτι προηγουμένως όλες τις διατροφές, θυμάσαι. Ποιος είσαι. Που είναι τροφή μια ποντιακή ομάδα να φέρνει λεφτά από Τούρκους. Τι είπε ο φίλος, δεν άκουσα. Είπες... Είναι ντροπή μια ποδιακιά ομάδα να παίρνει λεφτά από Τούρκους. Ναι, ναι, ντροπή ρε. Μηνυματάρα, ραπ! Μηνυματάρα, διάβασε, διάβασε, λοιπόν, διάβασε. Αυτοί θέλανε Ευρώπη με Αγγελούδη. Περίμενε λίγο, Ρακλειδέα. Αυτοί θέλανε Ευρώπη με Αγγελούδη που σε εμάς είναι τρίτη αλλαγή. Σωστό, Ανδρέα. Ανδρέα Σουμπούτε, σωστό, φίλε, ναι. Σωστό. Έλα, τι είπε. Ο Αγγελούδης που έβαλε την πιο άσχετη κεφαλιά γκολ στο Καραϊσκάκης, γελάει ο κόσμος. Τελειώσει και το κάνουμε θέμα. Ο Αγγελούδης είναι μια κλίδα. Ας θυμίσω εγώ τρίτη αλλαγή. Εσείς πήρε ο άνθρωπος να μιλήσει, ρε, Ήμαρο. Έλα. Λέγε. Ναι. Να θυμίσω μια παλιά ντροπή, όταν χτυπούσε την μπάλα ο Πρέλεβης μέσα στο σετ και ρωτούσε τον Ιβκοβιτς να κάνω. Μια ντροπή τότε καλή. Σωστό. Που είχατε φάει κόμπλα με το Σκουλίκι. Φοβόσαμε 3-1 νίκη να το παίξετε. Μην χαρακτηρίζεις έτσι, αδερφέ. Δεν χαρακτηρίζεις. Άλλη ντροπή. Ήταν ο υποστηρικτής του Γάβρου στην ΕΠΟ. Άλλη ντροπή. Η δωροδοκία στο φιλό Ταπέλιο. Ποια δωροδοκία ρε, δεν υπάρχει δωροδοκία. Που πέσατε και δωροδοκία ρε. Λοιπόν, πέναλτι ξεφτύλα που βάλαει ο Περόνι φέτος. Για να πάθουνε οι μητσιρικάδες. Μπράβο. Προπαγάνδα σου, προπαγάνδα σου. Ο Ηρακλής έμασε κατά δωροδοκία. Και ο Περτσινίδης στα δικαστήρια δώδεκε ρε. Και δωροδοκία ρε. Μα δώδεκε στα πολιτικά δικαστήρια ο άνθρωπος. Αφισβητεί την ελληνική δικαιοσύνη ο κύριος.
αφισβητείτε. Όχι, είναι αμυντική δικαιοσύνη. Ο Πετσινής θα δόθηκε στα πολιτικά δικαστήρια. Αν. Άσε τώρα. Δεν απέκταται. Ορίστε. Τι παράει ρε παιδιά. Λοιπόν, άλλη ντροπή. Τσοχατζόπουλος Αχμπατζίδης Ζήγρας 10.000 διαρκεία σου. Πες τα ρε φίλε, πες τα ρε φίλε. Και διοίκηση παραλίγο. 10.000 που. Τόσο σε στήριξε το Πασόκ. 10.000 ή 10.000 ή κάτσε κάτσε 10.000. Μαλακίες λες. Διαρκείας. Ο Ραγκούσης στο δικαίωμα είπε. Όχι ρε φίλε. Ότι ο Βενιζάκης θα βγει στον πάο. Το πετραλιά που έδωσε το 1 εκατομμύριο για να κάνουν στις μεταγραφές τα κάνουν. Επειδή δεν γνωρίζεις, η κυρία Πετραλιά. Κυρία. Εγώ στο γήπεδο τα έκανα. Σε έκανε γήπεδο, για. Που ο Πάοκ πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο. Η Φάνη ξανά Πετραλιά. Η πρώτη ομάδα που έφερε τίτλο ευρωπαϊκό στην πόλη στο μπάσκετ είναι ο Πάοκ. Σωστά. Γιατί είπε η κυρία Πετραλιά ότι θα κάνουμε γήπεδο στον Πάοκ. Και αυτό το γήπεδο έγινε με δωρεά του κυρίου Δεβέογλου, το οικόπεδο. 8 στρέμματα. Μηνυματάρα, φίλε. Και σύστηκε το ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ναι. Πράγμα που εσύ δεν λέμε για τη δωρεά του κυρίου Δεβέογλου, έτσι. Δεν λέμε για τη δωρεά του ανθρώπου. Σου λέω για το άλλο. Πες το χάπο σε ένα εκατομμύριο, πες το καλοκαίρι. Στο χάπο έγινε επεισόδια στη Λαμία και τιμώρησε την ομάδα του ποδοσφαίρου. Είσαι τρελός. Μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Πας καλά. Στο χάρμα δεν είναι τσιόλα και μόνος να τον πάω ξεποδόσιο. Θέλω για το πέναλτι του Περόνε. Συνέχισε βάρος το πέτος. Πες μας γιατί βάρος το πέναλτι. Σε στεναχώρησε που έφυσε έξω τη Λαμία. Το παράρτημα του Ολυμπιακού. Σε πειράτσι. Εμένα ρε φίλε με στεναχώρησε. Εγώ χάρηκα που ανέβηκε ο Ηρακλής. Όπως θα χαρώσει και ο Άρης. Εγώ και τον Άρη θέλω στην Αλφαδική και τον Ηρακλή θέλω. Έχεις άλλες ντροπές. Παοξί, Ηρακλήδια, έχεις άλλες ντροπές. Έπεσε. Α, δεν γίνεται. Πάντως γελάω που μαλώνει ο Ηρακλήδης με σπαουξί. Δηλαδή πραγματικά. Ναι, τώρα ήδη μου είπε το κόρο και φοβήθηκε. Ανέβηκε μετά από 5 χρόνια και μας έχει βγάλει μια γόζα τέτοια. Έρχονται. Και μόλι έρθει στην τούπα και φάει την άλλη την πεντάρα. Την τελευταία πεντάρα. Δεν έφαγε στην τούπα. Που πουλούσε τρέλα και μαλλιά. Το κύπελο. Μισό. Μην πριν βγάλει γραμμή. Μια μουτσα κόρα έφαγε. Κάτσε να άλλη κατηγορία. Ποιο μεγάλη αυτή η κατηγορία. Τρέγια. Κοίταξε ο Ηρακλήδης, ο παδό του Ηρακλή αυτή τη στιγμή για μένα κάνει μεγάλη οπαδική μαγιά. Δεν έχει αντίπαλο μέσα στην πόλη. Ο Αριανός. Ο Αριανός. Όταν δει την ομάδα του στην Αλβανική. Ο Αριανός στη γάμα. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Τους παοξίδες που βγαίνουν τους αφελείς το καλοκαίρι και λέει πάω πάω και πρωτάθλημα. Αυτό μου θυμίζει ο Ηρακλής. Συμφωνώ. Αυτό μου θυμίζει ο Ηρακλής. Ποιον εννοείς. Κάποιον με τα παιδιά και τα 15. Ο Ηρακλειδέας δεν έχει αντίπαλο στην πόλη. Δηλαδή, εμείς βγαίναμε φέτος για καφέ με φίλο μου Αριανό και φίλο Ηρακλειδέα και ο Αριανός ασχολούνταν μαζί μου. Που είχαμε δύο κατηγορίες διαφορά. Δεν ασχολούνταν με τον Ηρακλειδέα. Λύσαγε αυτό ο Ηρακλειδέας. Πρέπει να βρει έναν αντίπαλο για να μεγαλώσει σαν ομάδα. Και εσύ απολύπησε δεν ασχολούσαν με τον Άρη και τον Ηρακλή, ρε φίλε. Με τον Άρη ο Παοξής πάντα ασχολούνταν. Με τον Αριανό πάντα. Του κατάντησαν κάποιοι να του λυπούνται οι Παοξίδες. Μισό λεπτό. Ειλικρινά να σε κάνω λίγο μια ερώτηση. Κατάλαβε. Ειλικρινά. Κράτη, αδε φίλε. Είναι τον Ηρακλή. Το κεράκι σου το έβαλε για να πάω στην Καλλικράτη. Το κεράκι σου το έβαλε για να πάω στην Καλλικράτη. Παίζει τα κουτοχώρια. Με το κομμωτήκα. Α μιλήσει ο κόσμο. Εγώ σε λυπήθηκα. Α μιλήσει ο κόσμο. Τον Άρη δεν μπορεί να το λυπηθεί, φίλε, γιατί έχει τεράστιο λαό. Είναι πολύ ψυχή αυτή. Αγωνιστικά ο Άρης και στο τοπικό να πει. Δεν αμφισβητώ εγώ ότι έχει λαό. Έχει τεράστιο κόσμο. Δεν αμφισβήτησα ποτέ ότι έχει λαό ο Άρης. Έτσι. Δεν μπορούσα να το λέω. Απλά σου λέω πώς το βλέπει ο Παοξής. Δεν έχει κουράγιο ούτε να σε κάνει καζούρα. Και τι λαό. Και εγώ δεν έχω. Το καταλαβαίνεις. Μα και εγώ δεν ασχολούμαι. Τάσο, και εγώ δεν ασχολούμαι. Εγώ δεν ασχολούμαι μαζί σου. 50 εκατομμύρια στην Γερμανία. 50 εκατομμύρια στην Αφρική. 3 εκατομμύρια. Εγώ δεν ασχολούμαι μαζί σου, Τάσο. Δεν ασχολούμαι. Και ήσουν πρώτος. Πρώτος ήσουν. Πρώτος ήσουν. Ηρακλής άκρη 10.000 εισιτήρια. Ηρακλής από όλου του 10.000 εισιτήρια. Τι να μου πεις. Μία απάντηση να σου δώσω. Μία. Στα γένειά σου, στα γένειά της ομάδας σου, είχα ομάδα... Σκουτάς μαλάκα. Εμείς σκουτάς. Στα γένειά της ομάδας σου, είχα ομάδα παλεμάχων. Αυτή η πόλη είναι γαλάζια. Τέλος. Η πόλη μου είναι.
δώσε μία απάντηση. Μία πόλη, μία τρατσίνη, μία απάντηση. Όταν θα κάνεις εσύ, θα φτάσεις στο σημείο να έχεις 21.000 διαρκείας, έλα να μιλήσεις. Ο Κάμπος θα τιμωρηθεί ο Άρης. Ο Πάκου πήρε 500.000 προϊόν εγκλήματος. Να μην τιμωρηθεί. Ποιο προϊόν. Τους αγκλατζίδι τα λεφτά και του Τσοκατσόπουλου. Να μην τιμωρηθεί. Δεν είναι προϊόν εγκλήματος. Δεν είναι προϊόν εγκλήματος. Μπράβο. Άσε τώρα, Άρη. Με τον Μαρκοφούλα είναι. Αν δεν ξέρεις, γιατί δεν ξέρεις. Ο Σαχπατζίδης είναι έξω. Το βγάλανε. Ο Σαχπατζίδης είναι έξω. Πρώτα μάθε και μετά μίλα. Ήταν μέσα. Ήταν μαλακίες. Ήταν μέσα. Μέσα, κάγκελο. Άλλο. Και ο Μαρινάκης κατηγορείται για κάτι. Έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός θα παίξει Champions League. Να πάρουμε και έναν κρέτη. Γιατί δεν μιλάς για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ. Πάμε κόσμο, ναι. Γιατί σου είπα, η αποτυχία του ΠΑΟ και η αποτυχημένη χρονιά του ΠΑΟ και τον Ηρακλή είναι η πιο επιτυχημένη σου. Η πιο επιτυχημένη σου είναι. Πάμε, ναι. Η αποτυχημένη σου είναι. Πάμε, ναι. Ναι, να θυμίσουμε κάτι άλλο, επιχειρήματα. Δεν πάω να του κρατήσω, δε. Λέγε, φίλε. Γιατί ασχολείσαι με τον Ηρακλή. Μπουγκάτσα. Δεν πρέπει. Εδώ. Έλα, αδερφέ, ακούω. Το τρακτέρ μου το πάρκα, ρε. Τι είπε, τι είπε. Το τρακτέρ μου το πάρκα. Εκεί που έχεις βάλει το Champions League στο Σεντόνι. Μαζί τα έχουμε. Φιλαράκι, φιλαράκι, εγώ. Μπράβο, πέσαμε του. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τρακτέρ, αδερφέ. Άντε τώρα να πούμε. Α, τρακτέρ δεν χρησιμοποιώ πολύ απλά γιατί δεν πάω στο γήπεδο. Τρεις φορές έγραψε το στοίχημα Champions League. Δεν πάω στο γήπεδο, φίλε. Στο μαγαζί που είχε, εκεί που κάτσε πολλούς, τι να πέφευγε. Τι έγινε, τι είχα. Εκεί που κάτσε πολλούς, λέει. Σεραϊκή που κάτσε. Μόνο σε Αριανός. Μόνο σε Αριανός. Όταν είχα το μαγαζί, φιλαράκι, ο Άρης με καλουργούσε. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τι οπαδικά. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, φίλε. Μεγαλουργούσε ο Άρης. Το 800 του Κολοκοτρώνη το είχε. Όχι, φιλαράκι. Ο Άρης μέχρι πριν από 2-3 χρόνια. Είναι κάτι έξυπνο θα πεις. Μέχρι πριν από 2-3 χρόνια νομίζω ότι έκανε μεγάλες πορείες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ναι. Ελλάδα πήγε 4 τελικούς. Στην Ευρώπη απέκτησε την υπερδύναμη της Ευρώπης στην Αθλέτικο Μαδρίτη. Προσβάλλεις τον Τρούλι! Προσβάλλεις τον Τρούλι! Όχι, ρε φίλε. Συνέχα, φίλε. Και φέτο πάρα πολύ ωραίο Χαριλάου. Μετράτησε ένα χρόνο. Φίλε, δεν πήγαινα στο γήπεδο, σου ξαναλέω φέτο, γιατί ήμουν αντίθετο στο ότι να πέσει η ομάδα μου στη Γάμα Εθνική. Είχε αντίθετη άποψη. Είχα αντίθετη άποψη. Η ομάδα μου έπεσε στη Β' και εκεί έπρεπε να παλέψει. Ήμουν αντίθετο στο να πάει στη Γάμα Εθνική. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποιο από πίσω με χρήματα για να την ανεβάσει κατευθείαν. Και να κάνει και την εκαθάριση. Και άμα θα ξανανεύει σε 5 χρόνια πάλι θα σέβουν. Δεν νομίζω, φίλε, δεν νομίζω. Είναι τόσο τεράστιο αυτό το μέγεθος που λέγεται Άρης. Είναι η μοναδική ομάδα που κατέβασε 25.000 ανθρώπους στην Αθήνα. Μην το ξεχνάς. Ούτε ο ΠΑΟΚ δεν κατέβασε τόσο κόσμο, έτσι. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έπαιξε πριν 2 χρόνια και δεν κατέβασε. 45.000. Ο ΠΑΟΚ κατέβασε 25.000 κόσμο. Πόσο? Ο ΠΑΟΚ δεν κατέβασε 25.000. Αν το δίνανε 55.000. Ο ΠΑΟΚ δεν κατέβασε. Τα κατέβασε και δεν κατέβασε. Είναι κακό, δεν τα εξάντλησε όλα. Δεν τα εξάντλησε όλα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για. Δεν πειράζει, άστο, δεν είναι θέμα. Για τον κόσμο, πιστεύετε ότι αν είχε 40.000 εισιτήρια θα τα παίρνω απόψη. Το θέμα είναι ότι δεν πιστεύετε ότι ο Άρης θα κατεβάσει. Ρωτάω κάτι, ρε φίλε. Εγώ δεν σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν πιστεύω να κατεβάσει τόσο κόσμο ο Άρης στο ΑΚΑ. Και προ τη μίζα που κατεβήκατε. Δεν υπάρχει. Έτσι. Εγώ έπαθα πλάκα τώρα. Ωραία, και απαντάω όταν, λοιπόν. Όταν είδα το ΑΚΑ από τη μεριά εκείνη την ώρα. Δεν είναι εύκολο να κατεβάσει τόσο πολύ κόσμο. Δεν το συζητάω, ρε φίλε. Έτσι, και τιμή σα. Και οι δύο εκδρομέ μα. Μα παίρναμε το κύπελο και θέλαμε λιγότερο. Αλλά εσεί τι πιστεύετε, ότι αν έδινα. Και στον Άρη, πιστεύω ότι εξαιτία των επεισοδίων. Εξαιτία των επεισοδίων που γίνανε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Κάποιο οπαδί του ΠΑΟΚ, κάποια γυναικόπαιδα ίσω δεν κατεβήκανε για το φόβο των επεισοδίων. Δεν κατεβήκανε, επομένω δεν εξάντλησε τα εισιτήρια. Τώρα μην λε. Μπορεί να κατεβάσει, δεν αφήσει τα εισιτήρια. Δεν τα εξάντλησε. Εδώ είναι ο δημοσιογράφο. Εδώ είναι ο δημοσιογράφο. Όπω αυτοί δεν εξάντλησαν στην τούπα τα εισιτήρια. Δεν υπήρχε εισιτήριο και είχα βγει και πλαστά εισιτήρια. Το ξέρετε. Κόσμο δεν μίλησε πολύ. Καλημέρα. Δεν τελείωσε ο φίλος. Έλα, φίλε. Ακουγόμαι. Ναι. Ο Άρη πάει με ρεφίλε από την Κίτρινη Δράμα. Από την Κίτρινη Δράμα. Γιατί αφιβάλλει. Δράμα είναι Κίτρινη. Αφιβάλλει, έχει πάει ποτέ στην Δράμα. Η Δράμα είναι Κίτρινη. Πάμε αύριο να δεις. Πάμε αύριο. Άμα είναι Κίτρινη Δράμα, τότε γιατί δεν πήρε ο Άρης το διπλό στη Δράμα. Με αριανό προπονητή. Γιατί δεν παίζει ο κόσμος μπάλα. Αν έπαιζε θα είχαμε και κανένα τίτλο. Εκεί που το τέλος εσύ, άσε με τώρα να σε μιλήσω. Άκουμε, εγώ μάθες θέλω να μιλήσω. Τώρα Δράμα είσαι.
Ναι, ακούς ρε. Μιλάς εσύ για κολοτούμπες ρε φίλε, που στις παλιές εκπομπές έκρασες τον αλέφατο και τώρα τον κλείσεις στα χέρια ρε φίλε. Όχι, είπε εντάξει. Φίλε από τη Δράμα. Είπε μία λεπτά. Βλέπει τα μηνύματα και δεν ακού. Δεν πα καμιά φυτία και να μυρίσει κι ένα ωραίο να γουστάρει εκεί στη Δράμα. Ξαναπάτε. Που έχετε κάτι ωραία δεντρίλια εκεί, άντε τα γόρια. Είπε για τα φρύδια του Αλέφα. Στη Δράμα και να σου πει το άλλο. Πρόσεξε γιατί το τηλέφωνό σου το παρακολουθεί ο Σαωρίδη. Θα σε κάνει ντάβρι. Ο Σαωρίδη θα σε κάνει ντάβρι. Γιατί δεν πήρε διπλό στη Δράμα. Ναι, αφού είναι κίτρινη Δράμα. Με αργιανό προπονητή. Αδιάφορη Δράμα. Γιατί ο Πατζιαρά το έχει υποσχεθεί που βρει το καλαϊτζίδι να τον. Μπράβο. Ναι. Καλά κάνει ο Πατζιαράς, θα το θυμόμαστε κι εμείς. Να είναι καλά ο άνθρωπος υγεία. Παρατηρήσατε κάτι, παιδιά. Μόλις βγάλαμε τις γραβάτες, αγριέψαμε. Ναι, ναι. Είχε ένα θέμα αυτό. Ναι, άλλο, ναι, ναι. Έφυγε πολιτισμός. Αν ο κόσμος είπες γιατί τότε είναι δυνατό συνδεσμοκιάς. Γιατί δεν κέρδισε εφόσον. Γιατί δεν παίζει ο κόσμος μπάλα. Είναι πολύ απλό. Αν έπαιζε ο κόσμος μπάλα, θα είχε κάνει τίτλο άριστος αυτά τα χρόνια. Τα είπε όλα που φόβησε. Δηλαδή, αν πάει στην πλατεία της Δράμας. Θα πάει στην πλατεία της Δράμας. Είπαν ότι εκεί που κάτι έδρα. Ότι έτσι λέει από πού θα πας να πεις την καριέρα μου, ποτέ δεν μου βάλε γκολ ο παδός. Έτσι, δίκιο. Κόσμο, ναι. Έλα! Ναι, καλησπέρα. Καλώς το. Μια φωτογραφία σας έδωσω. Έλα! Το βλέπεις. Ναι. Παίρνω πολύ ωραία τηλέφωνο, το δώσω στο γραμμή. Για το παλικάρι που πήρε τηλέφωνο πριν, το Λάβρο, εκείνο εκεί. Και πουλούσε την καλή. Δηλαδή, τι θέλει. Τι ήταν αυτό που έλεγε για το πάω. Ποιος. Χαμήλωσε την τηλεόρασή σου, ρε. Χαμήλωσε την τηλεόραση, τα γάρι. Έλα. Προσπαθούμε. Έλα, δεν έχω τηλεόραση. Δεν έχει καλό. Από κινητό παίρνει. Τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αυτά που λέει για τον ΠΑΟ. Τι είπε ο Ολυμπιακός για τον ΠΑΟ. Ο φίλος του Ολυμπιακού εκεί. Έχω τέτοιο. Τον έκλεισε. Εγώ τον έβριζα. Τον έκλεισε, λέει. Εγώ έκλεισα τον Ολυμπιακό. Καλά τον έκανε. Γιατί καλά τον έκανε. Για τον διαιτητή του πες. Α, για τον διαιτητή. Ναι. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αντριλίκη. Είναι δηλός. Ναι, το έχω πει και στα Καρντάσια στο είπα. Ναι. Το είπα και σε Αθηναϊκή. Το είπα και σε Αθηναϊκή εκπομπή. Ωραίος, μπράβο. Και εγώ εκπέμψη είμαι. Τι μπράβο ρε φίλε. Είπα τίποτα ψέματα. Τι μπράβο. Πάω ξυδιλίκη, τους πούλησα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά αυτοί δώσαν άλοθη στον εκάστοτε Μαρινάκι που είναι και το. Βγαίνει ο Καμόρα, βγαίνουν οι αυτοί και λένε δεν μας φταίει κανένας διαιτητής, είμαστε λακαμάδες που παίξαμε το ίδιο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Όταν έπαιζε ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ και κέρδιζε και έτρεχε, τότε ο Ολυμπιακός είχε πλάτες. Αυτό είπα. Ωραία. Αυτό που λέει, μάλλον δεν με κατάλαβες. Ο Μάγκας ο Ολυμπιακός είναι που πήρα και πριν. Να σου πω κάτι. Με έκλεισες, ωραία. Με λέει επαγγελματισμένα του Μαρινάκι και αυτά. Δεν είπα στη μένα, μη βάζεις λόγια στα. Που δεν έχω πει. Λέω ότι ο Ολυμπιακός, όσο καιρό ο ΠΑΟΚ πήγαινε καλά, χρησιμοποίησε διαιτησία. Ψέματα λέω. Ψέματα λέω. Ψέματα. Όπως λέω, ότι αν κάποιος παίρνει σφυρίγματα μετά τον Ολυμπιακό, είναι αυτή εδώ. Αυτός που πρέπει να φωνάζει είναι ο Παναθηναϊκός. Ψέματα λέω. Ναι, ψέμα, όχι. Ο Ολυμπιακός είναι καθαρός. Ο Ολυμπιακός είναι καθαρός. Παίρνει πρωταθλήματα δίκαια και σωστά. Ρε γάβρε, ντροπή δεν έχεις. Είδες που μας έχεις καταντήσει σαν χώρα. Χάσαμε από τα νησιά Φερό εξαιτία σου. Μη μιλάς μωρέ, μη μιλάς. 10 ψαράδες και 8 ταβερνιέριδες από τη Σάμο να παίρναμε. Και να κάναμε μεικτή ομάδα νησιά Αιγαίου, θα τους κερδίσαμε. Άσε μας ρε φίλε, εσύ το κατάτησες έτσι το ποδόσφαιρο που παίρνεις και καθαρό πρωτάθλημα. Θα μιλάς για τον Ολυμπιακό, εσύ, ρε. Τι μπορείς να πεις για τον Ολυμπιακό. Έλα, βρε. Λείπει ο Γουχού υπηρεσιακός εκεί να πάει, να τη φτιάξει την Ευρωλίγη. Γεια σου, γάμου, δεν πάει. Μπορείς να πάει ο Γουχού υπηρεσιακός. Έχει σήμα κουκούλα, μπουγάλα. Υπηρεσιακός, παιδί. Επόμενη. Πάμε, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Λοιπόν, καταρχάς, χαιρετίσματα στο πάνελ. Μία ώρα κάνω να πιάσω γραμμή. Πρέπει να γίνεται χαμός στις γραμμές. Όχι, ρε φίλε, είναι δύο οι γραμμές μόνο. Από Αθήνα κάνουν παράπονα. 7 χρόνια θα κάνουν αναβάθμιση, αλλά εδώ δεν έχουν χαρτίσει του αλέξη. Μπορούν να δουν από Αθήνα. Ρε παιδιά, λίγο πολιτισμένα. Ένα. Δύσκολα πράγματα ζητά σήμερα. Απλά, πέτα λίγο, απλά. Παλικάρι, απλά.
τα κανάλια εδώ είναι όπως και το λιμάνι της πόλης. Χωρίς πλοίο. Αυτό. Κατάλαβε. Λοιπόν, καταρχάς Τάσο, ενώ είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ και έχω μια... είσαι παντελονάτος και μ' αρέσει πως μιλάς. Και χαίρομαι και θα ήθελα να, να σε έχει ο Ρατόπουλος εκεί στο πάνελ για να πούμε και μια άποψη σωστή. Τώρα να πάω στους συνοπαδούς μου. Να ρωτήσω λίγο τον Μπουγάτα, γιατί δεν άκουγα πριν. Είπε ότι δεν πήγε στο Χαριλάου φέτος επειδή είχε δουλειές, ασχολείται κάτι. Ο Μπουγάτσας δεν γουστάρει. Ο Μπουγάτσας, άσε να μιλήσω. Λοιπόν, διαφωνούσα φίλε με την απόφαση που βγήκε ξαφνικά το Σεπτέμβριο, ενώ όλο το καλοκαίρι. Κάποιοι λέγανε ζήτω η Β' Εθνική. Κάτσε λίγο, Μάρια, μην κάνεις μαλακίες όταν μιλάω. Λοιπόν, ο κόσμος λοιπόν το καλοκαίρι έλεγε Β' Εθνική όταν ήταν ο Στεφανίδης και το Σεπτέμβριο ξαφνικά τρέξαν στα δικαστήρια κάποιοι άνθρωποι και είπανε γάμα. Με τον Κούι, αν ο κόσμος από το καλοκαίρι, άσε με λίγο φίλε να σου πω, αν ο κόσμος από το καλοκαίρι έλεγε γάμα, από τον Ιούνιο, από τον Μάιο πέρυσι και γινόταν ένας προγραμματισμός να φτιάξει μια ομάδα ώστε να ανέβει τρένο, έτσι δεν θα είχα πρόβλημα και θα στήριζα. Η ομάδα όμως έγινε το Σεπτέμβριο, τότε αποφάσισαν όλοι ότι η ομάδα πρέπει να πάει στη Γάμα. Προφανώς γιατί δεν γουστάραν κάποιον άνθρωπο. Και η ομάδα δεν πρόλαβε να γίνει σωστή, με αποτέλεσμα η ομάδα να κάνει καμιά 6-7 ήττες στην αρχή του πρωταθλήματος και να μην καταφέρει να ανεβεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ξεφτύλα για τον Άρη να μην μπορεί να περάσει τον Πασεραϊκό και να ανεβεί στην Β' Εθνική. Πολύ μαζί του, αλλά να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Έγιναν όπως έγιναν τα πράγματα, συμφωνούμε. Το θέμα είναι ότι εφόσον καταλήξαμε εκεί, θα έπρεπε εγώ πιστεύω να υποστηρίζουμε όλη αυτή τη μεγάλη ομάδα, γιατί θα ξαναδούμε καλές μέρες. Ναι, την υποστηρίζουμε, ρε φίλε, δεν είπα κανένας. Απλά εγώ δεν μπορούσα να πάω και το είχα πει από το καλοκαίρι κιόλα, όταν ήταν ο Στεφανίδης, ότι αν ρίξουν την ομάδα στη Γάμα Εθνική, δεν θα πάω στο γήπεδο. Δεν μπορώ να πάω να δω Άρης Κρύα Βρύση, ούτε Άρης Καμπανιακός, ούτε Άρης Βυζάντιο. Οπότε κάτσε εκεί με τον Ραπτόπουλο, τον φίλο του Μπουτάτρο και από το Σαουρίδι, και ούτε από φωτογραφία το Χαριλάου. Έγινε φιλαράκι, να πας εσύ. Έγινε φιλαράκι. Ούτε στο σύνδεσμο, τον Πούλο, όλοι οι συμμετοφόροι, καρδιόλιδε. Έγινε φιλαράκι και του χρόνου. Ρατόπουλε, πρέπει να απαντήσει. Του χρόνου, φιλαράκι, να πηγαίνει εσύ λοιπόν με άλλα 200 άτομα να βλέπει τον Άρη ξανά στη Γάμα Εθνική. Όταν σα έδινε εντολέ ρε Πουστράκι ο Σαουρίδη, εσύ που πήρε τηλέφωνο, τι να ψηφίζετε και τι να κάνετε, ο Ραπτόπουλο έκανε πόλεμο στο Σαουρίδη. Αλλά επειδή δεν μπορώ να εκφραστώ παραπάνω από ό,τι μπορώ, δηλαδή δεν μου δίδεται το δικαίωμα, αν είσαι άντρα. Έλα αυτά εδώ που λες, να τα πεις μπροστά μου, να είσαι μόνος σου και εγώ μόνος μου, να είμαστε οι δυο μας. Να χορέψουμε τα δυο μας. Εσύ και εσύ στο ξύλο, τι επειδή, στο ξύλο ναι, σχέση, επειδή όμως είσαι αδερφή. Επιχειρήματα δεν έχεις. Βγαίνεις, τι επιχειρήματα να έχω. Ξέρω εγώ. Τι να έχω. Εγώ έφυγα με το ελικόπτερο το 2004 όταν πέσατε στη Β' Εθνική από το ειδηλικοδρόμιο του Μετρόπολης. Όταν είπα ότι έριξε ο Σαουρίδης στην ομάδα. Αυτό σε έκανε. Τι ελικοδρόμιο το Μετρό. Δεν το ξέρεις ότι έχει ελικόπτερο. Την ταράτσα. Τι να μου πει. Εμένα δεν μπορεί να με σπηλώσει το όνομα το κάθε του τσέκι. Όπως οι Αμερικάνοι Σαϊγκούν. Ούτε μπορεί να απειλήσει. Ούτε μπορεί να μιλήσει για τον Τρούλι και τον Μπουγάτσα, για το οπαδιλίκι τους. Κανένας Αριανός. Γιατί ο Τρούλι και ο Μπουγάτσας, μισό λεπτό, τους δόθηκαν ευκαιρίες να πάρουν λεφτά, να κάνουν εκπομπές σε άλλα ραδιόφωνα και δεν δέχτηκαν. Γιατί είναι βλάκες. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Κάριος από Ιερά Πέτρα Κρήτης. Κάριος λέγομαι. Κάριος. Το όνομα. Κάριος, το όνομα, ναι, επίθετο, είναι κωδικό μήνυμα αυτό. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου. Νιώθω πραγματικά πολύ συγκινημένος. Αυτό το reunion το περίμενα. Πώς το νομίζω, δηλαδή, η Pink Floyd να κάνει reunion δεν θα χαιρόμουν τόσο πολύ. Λοιπόν, δεν ακούγεσαι Pink Floyd όμως, είσαι ο από πίσω, ο παραγωγός του Pink Floyd, είσαι αφλαμά, ακούς. Λοιπόν, πρέπει να σας πω όμως το γράμμα μου σήμερα, γιατί όλη τη βδομάδα ήμουνα κατάκητος, κατάκοπος από τη δουλειά. Είχα μία Κυριακή να ξεκουραστώ και να κάνω κι εγώ γλυκό έρωτα με την κοπέλα και έσκασε το μήνυμα ότι θα έχουμε τέτοιο να πούμε, θα έχουμε σήμερα η reunion και σήμερα είναι εδώ δίπλα η κοπέλα μου, μου τρίβεται όλη την εκπομπή και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κλείσε δηλαδή, τηλεόραση ρε φίλε και πάρε με την κοπέλα σου. Τι δεν μπορώ ρε, Ζάχο, εσένα θέλω να ακούσω, Ζάχο, το σκουφί σου θέλω. Λοιπόν η κοπέλα μου θέλει να σας πει κάτι. Κριτικά είναι η κοπέλα σου. Η κριτική είναι. Τι ομάδα είναι η κοπέλα σου, μας είπες. Καλησπέρα. Εθνικός, όχι Αντώνη.
Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γυναίκα, εγώ δεν χαίρομαι τόσο όσο το παιδί από εδώ. Γιατί έχω πρόβλημα, έτσι. Λογικό, λογικό. Όλες οι κλινικές ένα πρόβλημα το έχετε. Πριν λίγο μου ζήτησε μα την Παναγία, μου είπε ότι άμα φοράω σκούφο. Θα κάνεις. Θα υποκύψει. Μόνο φοράω σκούφο, λέει. Τι σκούφο, οποιοδήποτε σκούφο. Μα τι οποιοδήποτε, εσάς δεν το ζάχω. Μόνο σκούφο και τίποτε άλλο, μόνο σκούφο. Τρίβομαι από πριν, άκουσα και τον Ραβδόπουλο τύπη να ξεγυρίζω. Να του το στείλω άμα είναι, αλλά είναι του Άριο σκούφος. Φόρα και κάνα γυαλί. Να σου πω, από την Ιερά Πέτρα είστε. Η Ιερά Πέτρα είμαστε ρε παιδιά, αλλά μου είπε ότι άμα ξεκινήσω από σκουλά. Ο αυτόματος κωδικός ποιος είναι. Καριό! Στάσου λίγο. Ο αυτόματος κωδικός ποιος είναι. Τι? Ο αυτόματος κωδικός ποιος είναι. Ο Ραπτόπουλος ο δικός μου. Ναι, ο Ραπτόπουλος ο δικός σου. Ο αυτόματος κωδικός μου στο τηλέφωνο ποιος είναι για την Ιερά Πέτρα. Πριν λέω ότι βλέπω την εκπομπή και από την Αγγλία δεν ακούς με φαίνεται. Ναι και. Τι ναι, έδωσε σου μου λες μια κοπέλα, ξεκινήσε από χαμηλά, κατέβει το φαλό και τα λοιπά και εγώ το κάνω εδώ μια ώρα. Τίποτα, εγώ το σκούφο να βλέπω. Καριός! Καριός! Έλα Σλαμά. Έλα, ποιος έχει, Θεσσαλονικής, ποιοι γράψαν τραγούδι με τίτλο Ιερά Πέτρα, το ξέρεις? Τραγούδι με τίτλο Ιερά Πέτρα. Ναι, και την υμνούνε, ναι. Οι παπαροκάδες. Τι είναι αυτό, παπαροκάδες λέει. Οι μάσκες, οι μάσκες, ο Νίκος Ιωακιμίδης. Ναι, πασίλω, οι μάσκες, ξέρει ο κόσμος. Ο κάποιος το ξέρει εδώ, ακούει μουσική το παιδί. Αφού είναι από την Ιερά Πέτρα. Είμαι λίγο πιο... Άμα βγεις στην Ιερά Πέτρα και ρωτήσεις αν ξέρουν τις μάσκες. Ναι, ξέρουν, τις φούμες ξέρουν. Γιατί αρχίσεις τους φούμες. Φίλε, αν αυτή είναι από την Ιερά Πέτρα, εγώ με την Ουάσιγκτον. Δεν είναι καμιά από αυτές. Τις μουστακαλούδες, ρε εσύ. Αυτές είναι μουστακαλούδες. Μάριο, τον κωδικό δεν μας είπες. Τι ομάδα δεν μας είπες όμως εσύ. Ρε παιδιά, με φαντασιώνετε με σκούφο. Το καταλαβαίνετε. Γελάω κιόλας, δεν έχω λόγια. Μπορεί να το κάνεις κι αλλιώς. Πάνε βάλε ένα σκούφο κι εσύ. Με σκούφο και ούφο. Μου λέει να βάλω σκούφο, ότι θα μου κάνει παιδί μου να βάλω σκούφο. Ρε παιδιά! Ρε παιδιά, αν είστε και τον χρόνο, εγώ χωρίζω. Θες να κάνεις παιδί. Ναι, 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 μου λέει βάλω το σκούφο, θα μου κάνει παιδί. Άντε, σακούλα πρέπει να σου βάλω και σκούφο, σακούλα. Κρυοκολλιές. Γι' αυτό που είπε για την Paris Saint-Germain, για τον καπελά και την μπλούζα. Φίλε, εγώ είμαι Paris Saint-Germain από το που κυκλοφορήσω Έρι Καστέλ. Επόμενη γραμμή. Ήμουν δημοτικό πριν 30 χρόνια που πήρε μεταγραφή από την Βαρκελόνα. Επόμενη γραμμή. Εγώ ήμουν από τον Γουέα, Paris Saint-Germain. Ναι. Το θυμάστε τρέγα του Γουέα, του μαύρου. Επειδή έκανε δά, για να πηγαίνει στον πάγο. Πώς το θυμάστε. Ε, θυμάστε. Ναι, ναι. Δεν μας είπε το μαύρο ο σκύλο παράπτει στο Γουέα. Ναι, και το άλλο θυμάμαι. Ποιον. Ντου. Α, το θυμάσαι. Το Μακαντού. Τα βλέπεις τότε. Μακαντού. Εγώ είχα σιπώνει ή τέτοια του Μπρουναμόντι θυμάμαι. Εγώ, κανονικά εκεί ο δόσος Παπαναστασίου πρέπει να γίνει Μακαντού. Σωστό. Για αποφυγή ομοίων καταστάσεων, όχι τίποτα. Για να μην ξεχνάτε. Κάντε το τελευταίο διάλειμμα. Δεν μας είπε τι ομάδα είναι κοπέλα. Τρεις φορές έρωτες. Τώρα κοπέλα. Την Ιερά Πέτρα την Κριόπολη. Κάντε το τελευταίο.